Ήταν με εργασίες. Τώρα τα παιδιά που είναι full time δεν ξέρω να πω την αλήθεια. Ναι. Ωραία. Τελευταία μέρα που υπάρχει κάποιο μάθημα είναι γύρω στις αρχές Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Απλά τώρα σκεφτούμε λίγο να βάλουμε μια πρώτη προθεσμία για να ξέρουμε πάνω κάτω πότε να έχουμε ένα. Για την εργασία να έχουμε έτσι μια καταληκτική ημερομηνία και θα το δούμε στην πορεία έτσι τελείως. Το τελευταίο μάθημα στην εξεταστική είναι 1η Ιουλίου, από ό,τι βλέπω. Αλλά ένα άσχητο μάθημα. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Κάπου εκεί να υπολογίζετε ότι με το τελείως εξεταστική, κάπου εκεί θα βάλουμε και τις παρουσιάσεις του project που θα έχει στο μάθημα. Θα δούμε μέχρι πότε έχουμε περιθώριο. Θα ρωτήσω και εγώ τη γραμματεία, αλλά να, στο μυαλό σου υπήρχε κάπου εκεί, αρχές Ιουλίου. Άρα θα τη στείλουμε μια μέρα νωρίτερα και μετά θα παρουσιάσουμε κάπως έτσι. Αλλαγές ούτως ή άλλως, αλλαγές μπορείτε να κάνετε μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Απλά πιο πριν θα στείλετε κάποιο κειμενάκι, κάποια βασικά στοιχεία ούτως ή άλλως. Θα τα πούμε τώρα αυτά, τώρα μόλις βγουν και οι υπόλοιποι. Και νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε και μια επαφή τώρα μέχρι τότε, είτε εβδομαδιαία, είτε αναομάδα. Δεν ξέρω τώρα τι θα βολέψει πιο πολύ, θα το συζητήσουμε αυτό. Δηλαδή να έχουμε μια φορά την εβδομάδα μια επικοινωνία, όχι υποχρεωτικά με όλους, ενώ ότι θα μπορούσε μέσα σε κάθε εβδομάδα η κάθε ομάδα να μας λέει, να λέει, να στέλνει αυτό, με το πιο απλό που μπορεί να κάνει, να στέλνει ένα mail με την πρόοδο που έχει κάνει και τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει και αν χρειαστεί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποια διάσκεψη. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε είτε όλοι μαζί, όπως κάνουμε τώρα, είτε με την κάθε ομάδα αναλόγως τις ανάγκες που προκύπτουν. Και δείτε τι είναι πιο βολικό. Να σας ρωτήσω, η παρουσίαση θα γίνει online, έτσι όπως κάνουμε σε όλα τα μάθημα. Η παρουσίαση, σωστά, θα γίνει online. Κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το project. Όλοι οι υπόλοιποι θα βλέπουμε την παρουσίαση. Δεν σκοπό είναι την παρουσίαση θα δούμε όλοι, έτσι, όχι μόνο η ομάδα και εμείς. Θα σας δώσω και οδηγίες για την παρουσίαση, όταν έρθει εκείνη η ώρα. Κάποια tips, ας πούμε, για τι θα ήταν χρήσιμο να βάζετε στην παρουσίαση. Αλλά για να φτάσουμε στο σημείο της παρουσίασης, έχουμε να κάνουμε το κομμάτι της υλοποίησης πρώτα απ' όλα. Εντάξει. Δηλαδή, μέχρι όποιο σημείο καταφέρουμε να το φτάσουμε. Και με κάποιον τρόπο να έχουμε κάθε εβδομάδα μια ενημέρωση για το πού βρίσκεται η κάθε ομάδα. Αυτό θα με ενδιαφέρει για να ξέρουμε πώς προχωράει η κάθε ομάδα και αν υπάρχουν προβλήματα για να μπορέσουμε να τα επιλύσουμε. Αυτό θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι και πολλές εβδομάδες. Δύο-τρεις εβδομάδες είναι. Τρεις εβδομάδες. Οπότε τις επόμενες τρεις εβδομάδες να βρούμε έναν τρόπο, ό,τι είναι πιο προοδευτικό για εσάς. Θέλετε με mail και αν υπάρχει θέμα να κάνουμε την διδάσκεψη, θέλετε όλοι μαζί, θέλετε κάθε ομάδα, ό,τι σας εξυπηρετεί. Φαντάζομαι το πιο ευέλικτο είναι κάθε ομάδα να στέλνει κάτι και να έχουμε μια επικοινωνία. Αλλά ό,τι θέλετε και είναι πιο καλό, μπορούμε να το διαφωτίσουμε. Έχετε τελειώσει με τα υπόλοιπα μαθήματα, είχατε έχετε διαλέξει και αυτή τη εβδομάδα. Οι διαλέξεις τελειώσαν, ναι, τώρα έχουμε παραδώσει project και... Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ωραία. Οκ. Okay. Οπότε θα μπορούσα να ξεκινήσουμε με να λέμε ότι κάθε ομάδα μέχρι την Τετάρτη, ας πούμε, το απόγευμα, μια και έχουμε αυτή την ώρα που κάνουμε μάθημα, να στέλνει μια αναφορά για το τι έχει κάνει, τι μένει να κάνει και αν τυχόν έχει διαπιστώσει κάποια προβλήματα. Θα στείλω και μια ανακοίνωση τώρα τις επόμενες μέρες για το πάνω κάτω τι να έχει αυτό. Απλά για να έχουμε, να συντονιζόμαστε λίγο και να μην έχουμε μια ομάδα που θα μείνει αρκετά πίσω και δυσκολευτεί μετά να παρουσιάσει. Για να προλάβω ερωτήσεις, προφανώς αν κάποιος δεν έχει καταφέρει να φτιάξει το project όπως το θέλει τώρα, εννοείται ότι μπορεί να το παραδώσει και το Σεπτέμβριο ή να το βελτιώσει το Σεπτέμβριο, έτσι, την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Αυτό να το έχετε κατά νου ούτως ή άλλως. Δεν λέω ότι αυτό πρέπει να κάνετε, απλά λέω ότι στο worst case σενάριο, αν κάποιος δει ότι δεν βγαίνει, είναι λογοφόρτη και με άλλα μαθήματα, εννοείται ότι μπορεί να το βελτιώσει, αν δεν είναι ικανοποιημένος από το τωρινό project, στην επόμενη εξεταστική.
γιατί δεν έχετε κάποιες ερωτήσεις, γι' αυτό το αναφέρω. Να ρωτήσω, αυτό δεν θα πάει αναλογικά και πώς τα έχουμε πάει όλοι, έτσι. Δηλαδή, τι έχουμε προλάβει όλοι. Αυτό έχει να κάνει με την κάθε ομάδα. Αν μια ομάδα είναι ικανοποιημένη από αυτό που έχει κάνει και βεβαίως από τη βαθμολογία που θα πάρει μετά, τι θα κρίνει αν είναι OK αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν έχω λόγο σε αυτό ούτως ή άλλως. Εσείς θα αποφασίσετε. Κατάλαβα. Ενώ αν είναι... κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, αν όλοι δεν έχουμε προλάβει πούμε, τα πάντα, αυτό εννοώ. Καταλάβα. Ναι, αυτό, ναι, καταλαβαίνω, αλλά... Όχι και να προλάβουμε, έτσι, δεν λέω. Το αφέσκομαι αυτό το σενάριο. Ναι, αυτό ρωτάω. Άρα θα προλάβουμε τα πάντα όλοι, οπότε να μην χρειαστεί κάνουμε. Θα δούμε πώς θα πάει. Οκ, okay, ωραία. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν θα δουν άλλοι, περιμένουμε λίγο ακόμα. Έτσι κι αλλιώς τώρα συζητάμε για τα project, οπότε αυτό που θα κάνουμε όπως είχαμε πει είναι όπως και την προηγούμενη φορά, κάθε ομάδα να μας δείξει αυτά που είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά με την κάθε ομάδα, τις αλλαγές, τις βελτιώσεις, την πρόοδο που έχει κάνει και οτιδήποτε θέλει να συζητήσουμε. Εννοείται ότι όλοι συμμετέχουμε, έτσι το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ο καθένας που έχει μια άποψη που έχει νόημα, εννοείται ότι μπορεί να την εκφράσει, ας είναι και για άλλη ομάδα. Είναι θέματα. Ωραία. Μήπως κάποια από τις ομάδες που είστε εδώ θέλει να ξεκινήσει. Να ξεκινήσουμε εμείς, δεν ξέρω άμα υπάρχει κάποιο θέμα. Έχει κάποιο αντίληψη. Απλά να μου θυμίσετε, αυτή η ομάδα είναι σωστό να προλογώ τα μέλη της ομάδας για να σημαίνω ότι ποιες ομάδες έχουν μιλήσει. Αριθμό δεν θυμάμαι, απλά... Θα το βρούμε τώρα. Θα σας κάνω... Θα σας κάνω σε τώρα το κείμενο που έχει τις ομάδες για να το έχετε κι εσείς. Μπροστά σας. Στο στέλνω σαν link στο... Πείτε μου αν βλέπετε το. Ναι. Όλοι σας έστειλε ένα link στο chat. Ωραία. Μπράβο, ωραία. Εμείς είμαστε η ομάδα 2. Ωραία. Ωραία. Θέλετε να πάρετε το... να κάνετε πιτζά, να το δείξετε. Ναι, Βαγγέλη, θες να κάνεις εσύ με το email. Ναι, βλέπετε ή όχι. Βλέπουμε δύο οθόνες, αν είναι εύκολο δείξτε ναι. Για να μπορούμε να είναι λίγο πιο... Οκ, okay, γιατί μισό λεπτάκι. Sorry. Για αλλιώς να επιλέξετε μόνο μια εφαρμογή και να δείξετε μόνο την εφαρμογή για να μην δείχνει όλη την αυτό. Τώρα είναι εντάξει. Τώρα ξεκινάει. Ναι, τώρα φαίνεται το χρώμα. Α, όχι, φαίνεται όλο. Ναι, φαίνεται όλο. Okay. Νομίζω και οι υπόλοιποι το βλέπετε, έτσι, δεν είναι. Ναι, μια χαρά. Να σας δείξω λίγο αυτό που είχαμε σχεδιάσει για το πώς θα είναι το κάθε σύστημα με τις τεχνολογίες και τα λοιπά. Ναι, ναι, ό,τι θέλετε. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη σειρά. Οκ. Okay.
Το είχα εδώ, απλά τώρα που έβγαλα τις οθόνες, συγγνώμη, χάθηκε. Ναι, δεν πειράζει. Μην αγχωράστε, δεν μας κυνηγάει ο χρόνος. Okay. Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι έξτρα μα. Αυτά είχαμε, έχουμε σκεφτεί να κάνουμε. Κάποια έχουμε, τα έχουμε αρχίσει κιόλας. Για βάση θα βάλουμε υπόσκριση όπως κάνουμε και στο μάθημα. Mm-hmm. Casting Redis. Εδώ ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση. Mm-hmm. Λέμε να κασάρουμε μόνο συγκεκριμένα πράγματα, όχι όλα, γιατί μετά προσθέτει πολύ overhead. Δεν ξέρω okay. τι... Δεν ας πούμε να... Ναι, δεν... γιατί άμα κασάρουμε τα πάντα, θα πρέπει μετά σε κάθε CRUD να κάνουμε... να ανανεώνουμε και το Redis. Όχι, ό,τι κρίνεται ότι είναι λογικό. Α, οκ. Okay. Okay. Για το user management θα βασιστούμε πάνω στο δικό σας και θα το κάνουμε το Fast API όπως μας δείξατε. Ωραία. Για το άλλο microservice που θα επιλέγει το φορέα, έλεγα μήπως κάνουμε με Vertex, αλλά δεν ξέρω τώρα αν έχει νόημα να είναι μόνο ένα. Ναι, να είναι μόνο ένα Vertex, γιατί άμα βάλεις το Vertex, υποτίθεται ότι πρέπει να τα βάλεις όλα τα microservices με αυτό για να έχει νόημα. Έλεγα απλά να το δούμε. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε. Το ξέρετε, το Vertex. Είναι, είναι από το Eclipse. Αυτό εδώ. Απλά είναι πιο είναι event-driven, απλά έχει νόημα μάλλον να κάνεις όλα τα microservices αυτό. Τώρα μόνο ένα δεν έχει, γι' αυτό μάλλον δεν θα το κάνουμε. Okay. Και σου δίνει, μπορείς να το γράψεις είτε σε Java, Kotlin, JavaScript και τρέχει πάνω σε JVM. Ωραία. Okay. Αλλιώς... δεν το ξέρω συγκεκριμένο, θα μπορούσε ενδεχομένως να τρέξει και αυτό σαν ένα μακροσέρβις, αλλά δεν το ξέρω... Τρέχει σαν ένα, απλά δεν ξέρω αν έχει νόημα. Είναι, στην ουσία γράψεις Java, απλά το... Απλά είναι πιο thin, να ας πούμε, ναι. Αυτός είναι ένας controller. Και το ίδιο και με οποιαδήποτε γλώσσα. Τώρα για το mail notification, εγώ έχω χρησιμοποιήσει το SendGrid και θα το κάνουμε με .NET Core, αυτό το έχω κάνει. Και το appointment πάλι Express ή Fast API. Το ίδιο και για το gateway, μάλλον αυτό, ένα από τα δύο. Αυτό θα μπορούσε, δηλαδή κάποιοι θα μπορούσαν να ενσωματώσουν σε ένα microservice. Δείτε τι είναι πιο βολικό. Δηλαδή, θα μπορούσε το user master και το gateway που είναι το ίδιο. Α, okay. Αυτό αποφασίστε το εσείς όπως σας βολεύει. Ωραία. Αυτό είναι τα διαφορετικές υλοποιήσεις από την κάθε ομάδα ναι. και να δούμε και πώς θα πάει. Ναι, εμείς έτσι είχαμε σκεφτεί και για front-end με Vue.js θα το κάνουμε. Και λέγαμε να θα βάλουμε και αυτό το framework γιατί τώρα είναι πάρα πολλά. Για να μην καθόμαστε να γράφουμε UI, το είναι ένα. Εννοείται σαν enterprise. Οτιδήποτε δηλαδή, component. Ναι, είναι component. Ναι, ναι. Κώδικα, ναι, ναι ας πούμε, άμα δείτε, να έχει έτοιμα ρε παιδί μου τώρα τα πάντα. Δηλαδή drop downs, date pickers κτλ. Για να μην τώρα καθόμαστε να τα γράφουμε ωραία. Αυτά. Okay, και να σας δείξω, θέλετε λίγο το αυτό που το έχουμε κάνει. Είχαμε κάποιες παρατηρήσεις από τα προηγούμενα που είχατε δείξει την προηγούμενη φορά, κάποιες βελτιώσεις. Ναι, απλά πάνω σε αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ωραία. Στην εκφώνηση λέει ότι θα έχει χρήστες οι οποίοι θα μπαίνουν να κλείσουν ένα ραντεβού και κάποιους άλλους χρήστες οι οποίοι θα μπαίνουν να κάνουν approve αυτό το ραντεβού, έτσι. Σωστά, ναι. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει, δηλαδή είναι, πώς να το πω, είναι, έτσι πρέπει να είναι για λόγους ότι πρέπει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη. Εναλλακτική. Αυτό, είχαμε σκεφτεί. Μου φαίνεται είναι λογική, το συζητάμε. Σκεφτήκαμε να δούμε το ημερολόγιο και όταν τη στιγμή που θα πατάει πάνω την ημερομηνία, να μην τον αφήνει εκείνη τη στιγμή, άμα στη βάση, να ελέγχει στη βάση, ότι αυτή η ημερομηνία είναι πιασμένη, να μην τον αφήνει και τη στιγμή και όχι να ασύγχρονα τα ελέγχει κάποιος. Καταλάβατε. Αυτό στην ουσία που το έβαλα, πιο πολύ το έβαλα για να έχουμε δύο διαφορετικούς ρόλους χρηστών και να δούμε λίγο πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Α, οκ, εντάξει. Αυτό ήταν το βασικό. Άρα υπάρχει τώρα, νόημα. Αν εσείς το κάνετε με κάποιον αυτόματο τρόπο, οκ, απλά
θα ήθελα να έχουμε και κάτι άλλο. Να μην έχουμε μόνο μια κατηγορία χρήστη που μπαίνει στο σύστημα. Αν σκεφτείτε κάτι εναλλακτικό που να έχει και κάποιον άλλο χρήστη που να κάνει κάτι ενδιαφέρον, το συζητάμε. Απλά ξέρετε, στην πραγματικότητα δεν ήταν τόσο χρηστικό αυτό. Δηλαδή, να περιμένει ο άλλος ασύγχρονα να του στείλουν κάποιο mail, μπες εδώ, ας πούμε, να ξανακλείσεις, γιατί τελικά η ημερομηνία δεν είναι διαθέσιμη. Θα μπορούσε απλά, αν θέλετε να το αυτοματοποιήσετε, να γίνετε, μάλλον θα μπορούσε να γίνει accept αν δεν υπάρχει conflict, και αν υπάρχει conflict, τότε ο υπάλληλος, ας το πούμε απλά, να μπαίνει και να ορίσει αυτός μια άλλη ημερομηνία και να ενημερώνει το χρήστη, για παράδειγμα. Okay. Θα μπορούσε να γίνει έτσι. Και χωρίς να το ρωτάμε, εννοείται. Απλά για να φτιάξουμε τη δεύτερη... Το δεύτερο ρόλο. Μπορεί να θέλει να το κάνετε και έτσι. Και αυτό ισχύει και τις υπόλοιπες ομάδες, όπως θέλει, μπορεί να το σκεφτεί και με αυτό το τρόπο, έτσι εννοείται. Καλό αυτό. Απλά να έχουμε δύο διαφορετικούς ρόλους που να έχουν κάτι να κάνουν στο σύστημα. Αυτό κυρίως με ενδιαφέρει. Αυτού του είδους η πολυπλοκότητα. Τώρα το τι ακριβώς θα κάνει ο καθένας δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Για ένα πραγματικό σύστημα προφανώς έχει. Αλλά τώρα εμείς εδώ ο σκοπός μας είναι να μάθουμε κάποιες τεχνολογίες κυρίως. Αλλά ναι, αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε κάπως έτσι. Να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Το άσυτο με την εργασία και σχετικό βέβαια, εντάξει, θα το κάνουμε έτσι. Το Kubernetes παίζει με, ξέρετε αν παίζει με GRC αντί για, αντί για REST. GRC, ναι. Για GRC πρωτόκολλο. Παίζει, ναι. Ναι, παίζει, Απλά το μόνο που θέλω να σας ευχηθήσω την προσοχή είναι το εξής. Αν θα πρέπει να κάνετε expose ένα service με GRC από Kubernetes, θα πρέπει, αν κάνετε ingress δηλαδή, θα πρέπει να έχετε την έκδοση 0.30 και μετά, okay. Και όχι παλιότερη. Εντάξει, πιο πολύ εγκυκλοπαιδικά ρώτησα, αλλά εντάξει. Ναι, παίζει, παίζει. Απλά θέλει προσοχή στα versions των Ingress. Okay. Αυτό, αλλά παίζει, ναι, παίζει. Okay. Εννοείται και στη χειρότερη, το πω λίγο απλά, στη χειρότερη και να μην παίξει με Ingress, έχεις κάποιο θέμα γιατί δεν μπορούσε να το κάνεις upgrade ή οτιδήποτε, ή έχεις παλιότερο cluster version Kubernetes. Το απλούστερο μπορείς να κάνεις είναι να κάνεις expose ένα service τύπου load balancer σε έναν port που εκεί μπορείς να περάσεις ό,τι θες. Δεν περιορίζεις από το HTTP πρωτόκολλο. Αλλά γενικότερα οι ingress controllers υποστηρίζουν και HTTP, HTTP 2 κιόλας και gRPC. Και gRPC. Αλλά ούτως ή άλλως μπορείς να κάνεις expose οτιδήποτε πρωτόκολλο θες χρησιμοποιώντας ένα load balancer και κάνοντας expose κάποια ports. Ένα service τύπου load balancer. Ωραία. Να σας δείξουμε λίγο το αυτό που είχαμε κάνει. Για το GRPC έχεις κάτι κατά νου συγκεκριμένο ή ήταν από κάποιο... Με το GRPC, όχι, απλά, απλά έχω δει ότι το χρησιμοποιούν και θα το χρησιμοποιήσω μάλλον. Ωραία. Θα το χρησιμοποιήσω εγώ γιατί κάτι μου έτυχε, αλλά όχι πάνω σε Kubernetes, γι' αυτό ρώτησα. Okay, δηλαδή, ναι, απλά για δύο servers να μιλάνε μεταξύ τους. Και έχω δει ότι είναι, χίλιες φορές πιο γρήγορο είδα από το είναι από διαφορετικό πρωτόκολλο τελώς από το HTTP. Ναι. Αν και υποστηρίζει HTTP. Έχει στην ουσία κάτι που είναι ανοιχτό, ένα ανοιχτό connection που μπορείς εκεί να κάνεις διάφορα πράγματα και δεν είναι όπως το HTTP. Να πεις ότι το HTTP 2 τώρα είναι λίγο πιο βελτιωμένο σε σχέση με το HTTP το 1. Αλλά ναι, είναι πιο ευέλικτο σε κάποια πράγματα. Πάντως μπορείς να το κάνεις, αν η ερώτηση είναι αυτή, ναι, μπορείς να το κάνεις, απλά θέλει λίγο να το κοιτάξεις θέματα συμβατότητας το κοπόνας, αυτό. Okay. Να σας δείξουμε λίγο το ένα που έχουμε φτιάξει. Βεβαίως, ναι. Ή δεν έχει νόημα. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Τίποτα, για το, για το mail, έχουμε φτιάξει απλά αυτό το microservice. Που έχει ένα controller. Ωραία. Το, okay. Αυτό είναι σε .NET, σωστά? Αυτό είναι σε .NET Core. Ωραία. Αυτό ναι, υπάρχει για... Python είδαμε, οπότε... Ναι, σε όλες τις γλώσσες υπάρχει, απλά το κάναμε έτσι, η αλλαγή δεν είναι κάτι ότι είχαμε το κόλλημα. Το έχετε δοκιμάσει αυτό ότι τρέχει τοπικά στο Docker... ναι, έχω φτιάξει... Ωραία. Το έχω βάρει... Ναι, τρέχει, το έχω βάρει από τη Microsoft αυτό. Το δίνει έτοιμο. Ναι, ναι, ναι. Τρέχει τοπικά στον υπολογιστή, δεν έχει θέμα. Ναι, ναι. Αλλιώς, άμα δημιουργήσουμε κάτι, θα το κάνουμε και σε Python. Δεν είναι κάτι. Δηλαδή, ωραία, από αυτά που μας έχετε δώσει. Και το συγκεκριμένο απλά πάει και μιλάει με κάποιον. Απλά, στην ουσία, και
σας το δείχνω γιατί θέλω να σας κάνω και την εξής ερώτηση. Έστω ότι αυτό το microservice, εγώ θεωρώ ότι αυτό, ας πούμε, δεν έχει κανένα λόγο να μιλάει με τη βάση. Ναι. Δηλαδή, το gateway θα μας έχει δώσει τα στοιχεία, τα οποία θα είναι μόνο αυτό, δηλαδή η δουλειά θα είναι απλά να παίρνει κάποια στοιχεία και να τα στέλνει. Δεν θα πρέπει να μιλάει με τη βάση. Είναι λάθος αυτό. Δηλαδή, δεν θα κάνει κάποιο authorization. Δεν έχει καν. Δεν χρειάζεται. Δεν δηλαδή, όταν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι όλα τα άλλα έχουν γίνει. Αυτό προϋποθέτει. Okay. Ωραία. Αυτό σαν παραδοχή το γράφεται κάπου, έτσι. Ναι. Α. Okay. Οτιδήποτε τέτοια θεματάκια που αφορούν τη λειτουργία του σχήματος, να τα αναφέρω. Okay. Αυτό okay. Σημαίνει, θεωρητικά αυτό θα μπορούσε να το τρέξει σαν service, ούτως ή άλλως να το τρέξει σαν εσωτερικό service. Δεν το κάνει expose έξω. Ναι, δεν το κάνει expose αυτό. Οπότε μόνο τα υπόλοιπα components θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Οπότε ναι. Σε αυτή τη φάση δεν σε νοιάζει κιόλας να κάνει και. Ναι, και κάποιο authorization ή τα λοιπά. Το χρησιμοποιεί έτσι. Δεν το κάνω expose. Να, στην ουσία εδώ θα έχουν γίνει όλα και έχουμε αυτό το μοντέλο. Θα μας στείλει το email του χρήστη, το username, το surname, το appointment date και το πού θα είναι αυτό. Για να στείλει mail, τι χρησιμοποιεί, ποιο mail σε ρωτήσει. Α, χρησιμοποιώ το SendGrid, να σας δείξω. Okay, ναι. Α, το έχω γράψει εδώ. Ναι, σωστά. Γενικότερα, το gateway θα μιλάει μόνο με τη βάση πάντα, έτσι. Τώρα το gateway είπαμε ότι μπορεί κάποιος να το ενσωματώσει μέσα στο user management, στο βασικό, στο πούμε, component που διαχειρίζεται τους χρήστες. Τώρα το έχω βάλει πιο πολύ σαν gateway για να σκεφτείτε λίγο ποιοι μιλάνε με ποιους. Okay. Να σκεφτείτε δηλαδή ποια components θα πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους και ποια δεν χρειάζεται να μιλάνε ή δεν πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους. Okay. Okay. Στην ουσία, αυτό εδώ κάνεις ένα account και σου δίνει τη δυνατότητα. Ωραία. Ναι, το έχω ακουστά τώρα. Δεν απλά το έχω πει. Με όποια γλώσσα έχει διάφορες και σου παρέχει εδώ στην ουσία. Να. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν αυτό. Ας πούμε, να. Θα παίρνει το configuration στην ουσία για να πάρει τα στοιχεία. Ναι, περνά στη βιβλιοθήκη και του λες, να, ας πούμε, έχουμε φτιάξει ένα template, τώρα αυτό μπορεί και να αλλάξει. Ωραία, μια χαρά. Έχετε σκεφτεί σε αυτή την απλή τη διαφορετική, τώρα αυτό τα λέω και για όλους, έτσι. Έχετε σκεφτεί και στα μεταβλητές περιβάλλοντος για να περάσει τις αγκοφίλες μετά, σωστά? Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω πάνω κάτι σε αυτό. Τώρα το έχω βάλει πρόχειρα. Μια μεταβλητή περιβάλλοντος εδώ θα είναι το API key. Αυτό θα πρέπει να είναι μεταβλητή περιβάλλοντος. Αυτό πρέπει να το γράψω μέσα στο Docker file. Όχι, όχι. Θα πρέπει, όχι. Αν θυμάστε λίγο ή αν τρέξετε τις σημειώσεις που είχαμε, να φτιάξετε κάποιες μεταβλητές περιβάλλοντος για κάθε ένα component, κάθε ένα microservice. Ναι. Είχαμε δει πως φτιάχνουμε config maps. Είχαμε φτιάξει για το Redis, είχαμε φτιάξει για την κάπως έτσι. Αν θες να περάσεις κάποιο API key, κάποιο κωδικό, καλό είναι να μην τα περάσεις με ένα απλό config map, να τα περάσεις σαν ένα secret. Είχαμε πει και για secrets, αν θυμάμαι καλά τα πραγματάκια. Εντάξει, τώρα, για production τώρα κυρίως μιλάμε, αλλά καλό είναι, αν θέλετε, αν έχετε το χρόνο, να το κάνετε secret, που είναι, ας το πούμε, encrypted, δεν είναι ακριβώς encrypted. Okay. Ναι, γιατί τώρα, σημαίνει, απλά το έχω βάλει στο config, που δεν είναι σωστό, απλά για να τεστάρω. Ναι, αυτό τα λέω κυρίως για να σκεφτείτε. Είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό όταν φτιάξετε microservices να σκεφτείτε ποιες είναι οι μεταβλητές περιβάλλοντος, ούτως ώστε αναλόγως με ποια γλώσσα έχετε επιλέξει να φτιάξετε το microservice, να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο το οποίο όταν μπουτάρει, ας πούμε, αυτή η εφαρμογή, να πάει και να διαβάζει τις μεταβλητές περιβάλλοντος. Ναι, αυτό εδώ που. Είναι καλή πρακτική αυτή. Δεν είναι σωστό να καρφωτά μέσα στον κώδικα, το ξέρετε αυτό. Άμα δείτε και το παράδειγμα εδώ που δίνει, το πάει και το διαβάζει από τη μεταβλητή περιβάλλοντος, δείτε. Ωραία. Okay. Ωραία. Άρα, εσύ θα πρέπει να φτιάξει μια μεταβλητή περιβάλλοντος, θα λέγεται να φτιάξει ένα config map με όλες τις μεταβλητές περιβάλλοντος, όπως είχαμε δει στο μάθημα. Ναι. Okay. Αυτό έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τώρα προχωράμε και στα υπόλοιπα. Κάνα διάγραμμα. Διάγραμμα δεν κάναμε κάτι. Αυτά που είχαμε. Προηγούμενη φορά. Είχαμε πει κάποια πράγματα για τα διαγράμματα, κάποιες βελτιώσεις ή... Αλλάξαμε κάποια on the fly μαζί. Α, ωραία. Οκ. Okay.
Ωραία. Και θα πρέπει να τα... κάτι θα τα αλλάξουμε, εντάξει, απλά προς το παρόν. Ωραία. Λοιπόν, εγώ τότε θα πω, ισχύει ξανά λέω για όλες τις ομάδες, μέχρι την επόμενη Τετάρτη, όποια μέρα θέλετε εσείς, η κάθε ομάδα, θα σας στείλω καιρός και οδηγίες, να στείλει ένα mail για αρχή, που να πει ότι έχω κάνει αυτά και αυτά. Αν θέλει μπορεί να βάλει μέσα και εικόνες, μπορεί να βάλει ό,τι εσείς κρίνετε απαραίτητο, για να πάρετε ας πούμε και ένα feedback, αν θέλετε. Και βεβαίως, αν κάποιος έχει κάποιο θέμα, θα κανονίζουμε μια βιντεοδιάσκεψη όποτε σας βολεύει για να. Βεβαίως, να μπορώ κι εγώ έτσι. Για να συζητήσουμε αν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο σας μπλοκάρει να το χωρίσετε. Αυτό ισχύει ξανά για όλες τις ομάδες. Να το έχετε κατά νου. Ωραία. Οπότε συνεχίζετε. Περιμένουμε τα νεότερά σας την επόμενη εβδομάδα. Αν κάποιο θέμα προκύψει, στέλνετε νεότερα. Έγινε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κάποια άλλη ομάδα που θέλει να... Έχουμε κάτι να δείξουμε, αν δεν βιάζεται κάποια άλλη ομάδα να δείξει δηλαδή. Δημητρίου, Πέπας, Γεωργιάδης. Α, ωραία. Ομάδα 6. Ωραία. Λοιπόν. Σας ακούμε. Κάντε, αναλάβετε το present. Εμείς δεν ήμασταν η ομάδα που δεν είχαμε φτιάξει use case, αν θυμάστε. Βλέπετε. Ναι. Έχουμε, φτιάξαμε τώρα το use case. Ουσιαστικά, έχουμε λίγο απλοποιήσει εισαγωγικά την εφαρμογή και την έχουμε πάλι να δουλεύει ουσιαστικά για μία υπηρεσία. Και καλά ότι ο χρήστης θα μπορεί να μπαίνει σε μία υπηρεσία και όχι σε πολλές. Για λόγους απλοποίησης. Ο χρήστης όντως, αυτός μία υπηρεσία θα βλέπει. Το ότι είναι από κάτω είναι άλλη ιστορία. Αυτός δεν καταλαβαίνει. Είναι μία υπηρεσία. Όπως και να έχει, αυτός δεν πρέπει να καταλαβαίνει αν μπαίνει σε παραπάνω από μία. Σε μία θα μπαίνει. Ωραία, τέλεια. Αυτό ισχύει γενικότερα. Αυτό είναι το use case. Ωραία. Να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις εδώ στο use case. Ελεύθερα, βέβαια. Λοιπόν, βλέπουμε τον διαχειριστή ο οποίος κάνει login, ωραία, και κάνει και register. Θέλουμε ο διαχειριστής να κάνει register, δηλαδή να έχει ένα κουμπάκι που κάποιος να γίνεται register σαν διαχειριστής. Θεωρητικά ο διαχειριστής θα είναι ήδη μες στο σύστημα. Ναι, αυτό λέω. Μήπως δεν έχει νόημα να κάνει register ο διαχειριστής. Το φτιάχνεις κάπου και από τη στιγμή που τον έκανες τέλος. Βέβαια, θα μου πεις, ωραία, και αν εγώ θέλω να βάλω ένα χρήστη ακόμα διαχειριστή, αυτό. Από τη στιγμή που ο χρήστης ήδη υπάρχει στο σύστημα, μπορείς να πας στο περιβάλλον του διαχειριστή και να κάνεις κάποιο υπάρχον χρήστη διαχειριστή. Αλλά το να κάνει register διαχειριστής... Εντάξει, okay. Ωραία, τέλεια. Νομίζω ότι δεν είναι τόσο ασφαλές. Σκεφτείτε τώρα να μπείτε σε ένα σύστημα τράπεζας και να έχει ένα register σαν διαχειριστής. Και να το κάνεις, ο άλλος θα σας αφήσει να γίνεις διαχειριστής στο σύστημά του. Okay. Και όπως άκουσα πριν, θα παίξουμε με ρόλους. Δηλαδή, ουσιαστικά θα έχω δύο ρόλους. Ναι, ή τρεις. Έχεις διαχειριστή, έχεις απλό χρήστη και έχεις και έναν, ας το πούμε, υπάλληλο, έναν manager, κάτι τέλος πάντων, ο οποίος σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να εκκρίνει, να απορρίψει κάτι. Δηλαδή, να έχουμε κάποιο διαφορετικό ρόλο που να κάνει κάτι στο σύστημα και να έχουμε αυτή την πολυπλοκότητα. Τώρα, έχετε ένα, φαντάζομαι ότι το users είναι ένα microservice και το άλλο είναι το appointment. Είναι, ας το πούμε, δύο microservices που βλέπουμε σε αυτό το. Δύο συστήματα, ας το πούμε, που βλέπουμε σε αυτό το. Οπότε ο χρήστης ο απλός βλέπει appointments, κάνει cancel, ωραία. Το create appointment το κάνει ο χρήστης. Εδώ θα χρειαστεί και ο δεύτερος ρόλος που είπαμε, ο οποίος περιγράφεται στην εκφώνηση, ο οποίος είναι ο υπάλληλος, κάπως γραμματεία, δεν ξέρω τι. Ο οποίος είπαμε ότι η αρχική εκφώνηση λέει ότι θα πρέπει να εγκρίνει, να απορρίπτει ένα appointment. Μπορείτε αυτό να το προσαρμόσετε. Όπως είπαμε και με την προηγούμενη ομάδα, που μπορείς να πεις ότι άμα το appointment δεν πέφτει πάνω σε άλλον, να γίνεται αυτόματα. Αν πέφτει πάνω σε άλλον, τότε να αναλαμβάνει δράση ο υπάλληλος. Ναι, να σκεφτείτε ένα σενάριο που να εμπλέκεται και ένας υπάλληλος που να κάνει κάτι σε κάποια περίπτωση. Θεωρητικά, για να είναι πιο ολοκληρωμένο. Θεωρητικά, αν ένα appointment είναι booked, δεν θα μπορεί ο άλλος να το επιλέξει. Άρα θα κάνετε και κάποιο είδους διαχείριση των appointments. Δηλαδή, εκεί που θα επιλέξει ο χρήστης μια ημερομηνία,
Εσείς θα ελέγχετε και θα του δείχνετε πώς θα το κάνετε αυτό. Με time slots. Δεν είναι τόσο απλό, γιατί το λέω. Δεν έχω σκεφτεί παρακάτω. Απλά αυτό που είχα στο μυαλό μου είναι ότι άμα ένας user όταν θα θέλει να κάνει create ένα appointment ουσιαστικά για μία μέρα, ουσιαστικά θα του βγάζει θα κάνει fetch από τη βάση τα ελεύθερα, τις ελεύθερες ώρες. Αυτό, για να το μοντελοποιήσει τη βάση, χρειάζεται μια αρκετά περίπλοκη λογική. Γιατί θα πρέπει να έχει χωρίσει το χρόνο σε time slots και να ξέρει αν κάθε time slot είναι δεσμευμένο ή όχι. Το λέω επειδή παλιότερα είχα φτιάξει ένα τέτοιο συστηματάκι. Okay. Και δεν είναι τόσο εύκολο. Βεβαίως, σας είχα και ένα link, αν θυμάστε, στην εργασία που είχε κάποιο συστηματάκι το οποίο έκανε appointments, αν θυμάστε, που μπορεί να χρησιμοποιήσετε εκείνο. Θα μπορούσατε στη δικιά σας περίπτωση να βάλετε έναν χρήστη, ο οποίος, παράδειγμα, πες ότι τυχαίνει κάτι και αυτός που είναι να εξυπηρετήσει τον πολίτη, αρρωσταίνει, ρε παιδί μου. Οπότε κάποιος πρέπει να ενημερώσει τον πολίτη ότι το ραντεβού σου ακυρώνεται, γιατί δεν μπορεί αυτός που σε εξυπηρετεί να κάνει τη δουλειά σου. Παράδειγμα, ρε τώρα, έτσι. Οπότε θα μπορούσατε να βάλετε και κάτι τέτοιο. Μπορεί να πείτε ότι τα appointments γίνονται αυτόματα, αλλά σε περίπτωση που προκύψει μια ανάγκη να ακυρωθεί ένα ραντεβού που δεν είναι η επαιτειότητα του πολίτη, αλλά είναι η επαιτειότητα του υπαλλήλου που θα εξυπηρετήσει τον πολίτη. Κάτι τυχαίνει, ρε παιδί μου. Πας να κλείσει ένα ραντεβού στην εφορία και την προηγούμενη μέρα αρρωσταίνει αυτός που έχει αναλάβει την υπόθεσή σου. Okay. Πώς να το μάθεις αυτό. Οπότε μπορείτε, αν θέλετε, να βάλετε κάτι τέτοιο μέσα. Οπότε μιλάμε ουσιαστικά για τρεις ρόλους. Ναι, ναι. Βασικά τον user και τον υπάλληλο, τώρα τον admin, οκ. Okay. Είναι κάτι που τον έχουμε σε κάθε σύστημα ούτως ή άλλως. Okay, εντάξει, εγώ το είχα λίγο στο μυαλό μου σε μια πολύ πιο απλή μορφή. Εντάξει, okay. Δηλαδή, ο user να μπορεί να κάνει create ραντεβού, να δει ραντεβού, να κάνει cancel ραντεβού και ουσιαστικά. Ναι, αυτό τα κάνει όντως. Και ουσιαστικά ο admin να μπαίνει και να βλέπει τι ραντεβού έχω σήμερα. Αυτό. Ναι, ναι, ναι. Στην ουσία αυτό δεν θα είναι ο admin, θα είναι ένα υπάλληλο του φορέα τον οποίο είναι τα ραντεβού, ας πούμε. Οπότε σκεφτείτε το λίγο πώς θα βάζετε και έναν τέτοιο χρήστη και τι θα έκανε εκεί μέσα. Ωραία. Τώρα, εκτός από αυτές τις ενέργειες εδώ, ναι, συμπληρώστε λίγο αυτό το διάγραμμα, το use case και θα το ξαναδούμε ούτως ή άλλως. Έχουμε κάποιο άλλο διάγραμμα. Ναι, ναι. Έχω φτιάξει activity και class. Δεν έχω φτιάξει αυτά την εβδομάδα. Ωραία. Ουσιαστικά, σαν class diagram, έχω σκεφτεί αυτό. Ωραία, να το δούμε λίγο τώρα βήμα-βήμα αυτό. Έχουμε μια class person, ένα admin και έναν user. Αυτά, μήπως θα πρέπει κάποια από αυτά να είναι super class και κάποια sub-class. Δηλαδή, ο person και ο user τι σχέση έχουν. Ο user είναι person, όπως και ο admin, αλλά θα έχουν να κάνουν διαφορετικές λειτουργίες. Άρα τότε εδώ θα πρέπει να μην έχεις association, αλλά να έχεις generalization. Δηλαδή θα πρέπει να έχεις το βελάκι αυτό το, αν πας αριστερά, που έχει το... Αυτό αλλά δεν έχω χρησιμοποιήσει, έχω βάλει απλά το generic, γιατί δεν μπορούσα να το δουλέψω καλά το εργαλείο. Να, generalization, είναι κάτω από το class. Πας από το γενικό στο ειδικό. Πατάς το αυτό, πας στη γενική κλάση. Εσύ λες ότι η γενική κλάση εδώ είναι ο person. Άρα να τα σβήσω, να τα σβήσω αυτά. Ναι, να σβήσετε αυτά. Και πήγαινε το πάνω στο user αυτό. Κάνεις κλικ πάνω στο user και θα φτιάξεις το βελάκι μετά. Όχι έτσι. Αυτό πάντα έτσι το κάνει. Πας να ζήσεις. Κάνεις κλικ πάνω στο πέσο. Δεν είναι πολύ εύκολο. Άμα το καταλάβεις δεν είναι τίποτα. Εύκολο. Απλά να καταλάβεις λίγο πώς δουλεύει. Ωραία. Και αντίστοιχα τώρα πας ξανά στο generalization. Όχι, μην το κάνεις, δεν πάει έτσι. Αυτό είναι ένα προς ένα. Αν θες και άλλη σχέση, πρέπει να
φτιάξει καινούργιο βελάκι, ούτως ή άλλως. Ωραία. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι έχεις ένα χρήστη ο οποίος κληρονομεί ό,τι έχει από πάνω και τις μεθόδους. Ναι. Τώρα, το add παίζουν του DB, τη λειτουργία αυτή την κάνει ο Πέρσον. Όχι. Αυτή θα την κάνει το, ουσιαστικά το microservice που θα είναι υπεύθυνο για τον user. Τότε μπορείς απλά να βάλεις την ερώτηση που λέγεται save, που σημαίνει ότι αποθηκεύω. Ναι, οκ. Okay. Και ο user τώρα έχει τις ενέργειες αυτές. Okay. Δεν έχει κάποιο έξτρα πεδίο. Εδώ θεωρητικά, έτσι όπως... Σίγουρα θα προκύψουν αλλαγές όταν θα μπεις πιο μέσα στην υλοποίηση, αλλά τώρα είναι κάτι πιο... η πρώτη ματιά, ας πούμε. Okay. Εντάξει, ναι. Οπότε μετά έχουμε το appointment τώρα, μισό λεπτό. Appointment κάνει ο person ή ο user ή ο admin ή όλοι μαζί. Όχι, appointment φτιάχνει ο, ουσιαστικά ο user μόνο. Οπότε πρέπει το association μεταξύ του person και του appointment να αλλάξει. Ωραία, και εδώ τώρα πρέπει να βάζεις πληθυκότητα. Appointment και user. Ένα προς πολλά. Άρα ένας user έχει πολλά appointments και ένα appointment ανοίξει ένα user. Οπότε πας στο appointment και βάζεις 0 αστεράκι και στο user, στα άκρα τους εδώ εννοώ, τις σχέσεις που τα ενώνει. Εκτός και αν προσθέτουμε κάνει... ομαδικά appointments. Εντάξει, okay, δεν ζητάμε κάτι τέτοιο, οπότε... Δεν ξέρω πώς... Innovation. Πας το ποντίκι, στο μέρος προς το appointment, πάνω στο βελάκι, δεξί κλικ. Δεξί κλικ και έχει ένα που λέει multiplicity εκεί, το πάνω. Και εκεί επιλέγεις το 0 αστεράκι. Okay. Και από την άλλη μεριά τώρα, πας εκεί και βάζεις το multiplicity 1. Okay. Τώρα το email notifier εκεί τι ακριβώς είναι? Ουσιαστικά είναι μια... Το email... θα υπάρχει ένα microservice που θα... Όταν γίνεται create ένα appointment, θα στέλνει email. Θα στέλνει email. Εντάξει, θα μπορούσε να το παραλείψει αυτό. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται να κρατήσει κάποια έξτρα στοιχεία. Είναι το κλασικό και... mail επιβεβαίωσης. Ναι. Okay. Και μετά τώρα έχουμε το application request. Εντάξει, και αυτά θα μπορούσε να τα αφήσει γιατί είναι θέματα υλοποίησης. Εδώ κυρίως το class diagram το φτιάχνουμε και να πάρουμε κυρίως μια γεύση για το τι χρειάζεται να αποθηκεύσουμε για κάθε μία οντότητα και πώς σχετίζονται οι οντότητες μεταξύ τους. Οπότε okay. Μπορούμε να το προποιήσουμε λίγο να είναι αρκετά απλό. Οπότε στο σύστημα αυτό έχουμε appointments, χρήστες. Τι άλλο πρέπει να έχουμε εδώ τώρα? Δεν έχουμε και το appointment, δεν πρέπει να το κάνει αυτό σε κάποιον φορέα. Άρα κάπου δεν πρέπει να έχουμε και αυτή την πληροφορία. Οπότε να μπει άλλο ένα φορέα, ας πούμε. Organization, θα μπορούσε να το πεις. Θα είναι το microservice το οποίο διαχειρίζεται τους φορείς που κλείνεις ραντεβού. Και εδώ θα δες σε μεταγενέστερο χρόνο τα παιδιά που θα βάλεις. Με ποιον θα σχετίζεται αυτή η κλάση? Με ποια άλλη κλάση θα σχετίζεται? Το ραντεβού. Ωραία. Άρα για το κάθε ραντεβού κρατάμε για ποιο χρήστη είναι το ραντεβού και για ποιον οργανισμό είναι το ραντεβού. Οπότε θέλουμε ένα association μεταξύ αυτών των δύο. Τώρα τα παιδιά θα τα δεις μετά τι χρειάζεται να μπουν, ούτως ή άλλως. Πληθυκότητα μπορείς να βάλεις. Οκ, θα το... Ναι.
Και απλά το λέω τώρα και στους υπόλοιπους, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ή όχι, απλά το αναφέρω. Αν σε κάποια περίπτωση θέλετε να δείξετε ότι ένα ραντεβού έχει ακυρωθεί, πού θα κρατήσετε αυτή την πληροφορία? Αν έχει ακυρωθεί. Αν θες να δείξω ότι ένα ραντεβού ακυρώνεται, δηλαδή, για κάποιο λόγο, πού θα το κρατήσει αυτό σαν πληροφορία? Είναι ερώτηση για όλες τις ομάδες, δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί, πώς το έχετε σκεφτεί. Αν ακυρωθεί ένα ραντεβού, μπορείς να πας να το σβήσεις από τη βάση, κατευθείαν. Ναι, αν δεν σε ενδιαφέρει να κρατήσεις το ιστορικό των ραντεβού που έχουν κρατηθεί και έχουν ακυρωθεί, γιατί κάποιος μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω να ξέρω στατιστικά πόσα ραντεβού ακυρώνονται, ας πούμε, και ποιος θα υποκυρώθηκε το ραντεβού. Παράδειγμα, τώρα, έτσι, για ένα πραγματικό σύστημα. Θα μπορούσε κάποιος να το σβήσει. Απλά μετά χάνει αυτό το ιστορικό, χάνει αυτά τα στατιστικά. Αν ήθελε να το κρατήσει για κάποιο λόγο, πού θα έπρεπε να μπει αυτή η πληροφορία? Στην άλλη βάση. Ποια κλάση ενδιαφέρει άμεσα το αν έχει ακυρωθεί ένα ραντεβού ή όχι? Το πέσω μπορεί να έχει πολλά ραντεβού. Εσύ θες να ξέρεις για καθένα ραντεβού να έχει ακυρωθεί. Οπότε, μάλλον θα πήγαινε στο appointment, σαν ένα πεδίο, π.χ. status, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και σκεφτείτε ότι αν θέλουμε να το κάνουμε ακόμα πιο πολύ, δεν ζητάμε να το κάνουμε πιο πολύ. Απλά τώρα συζητάμε τι θα γινόταν σε ένα πραγματικό σύστημα. Αν κλείσει αυτός νέο ραντεβού, θες να φτιάξεις νέα οντότητα, νέα γραμμή στο πίνακα appointment ή σε ένα ήδη το οποίο έχει ακυρωθεί, απλά να αλλάξει την ημερομηνία? Απλά τα αναφέρω αυτά να τα έχετε κατά νου τι θα κάναμε σε ένα πραγματικό σύστημα σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορούμε να το χειριστούμε, έτσι. Μπορεί να κάποιος... θεωρεί αναβληθέν, δηλαδή, και όχι ακυρωμένο. Σωστά, ναι. Το θεωρούμε αναβληθέν, το θεωρούμε ακυρωμένο, οπότε δεν μας νοιάζει από εκεί και πέρα τι έγινε. Παίρνει καινούριο ID μετά. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρμογής. Θα πρέπει όταν φτιάξουμε το σύστημα να το έχουμε συζητήσει και να το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Μπορεί να μας φαίνεται λεπτομέρεια, αλλά τελικά δεν είναι απλή λεπτομέρεια. Απαιτεί από κάτω διαφορετικό τρόπο προσέγγιση στη μία περίπτωση και διαφορετικό τρόπο προσέγγιση στην άλλη περίπτωση. Οπότε χρειάζεται καλή ανάλυση, όπως και να έχει, για να φτιάξουμε αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε και όχι κάτι που θα το δει ο άλλος και θα σου πει: α, βλακία, δεν σκεφτήκαμε αυτό, δεν κάναμε αυτό. Οπότε το επισημάνω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε πάρα πολύ καλή ανάλυση. Ναι, αλλά είναι σχεδόν αδύνατο να έχεις φτιάξει μία ανάλυση πριν ξεκινήσεις να κάνεις την υλοποίηση που να παίρνεις όλες τις παραμέτρους υπόψη. Όσο πιο καλή ανάλυση κάνεις, τόσο λιγότερο βρήματα θα βρεις μετά. Οπότε εκεί χρειάζεται να εμπλέξεις πάρα πολλούς, να κάνεις συνεντεύξεις, να φτιάξεις mock-ups. Όσο περισσότερα δουλειά κάνεις αυτό το κομμάτι, τόσο πιο έτοιμα πράγματα θα έχεις για μετά. Δεν σημαίνει ότι άμα κάνω εγώ μια ανάλυση και προκύψει μια ανάγκη μετά δεν θα αλλάξω. Προφανώς. Γυρνάω πίσω και θα αλλάζω. Δεν είναι ότι είναι ένας μαύρο πίνακας. Δεν πάμε σε μεθοδολογία καταράκτη που κάνω 10 χρόνια ανάλυση για να φτιάξω ένα αεροπλάνο, ας πούμε, και μετά έκλεισε, δεν αλλάζω τίποτα. Οι μεθοδολογίες ανάπτυξης του εξωτερικού 3 χρόνια έχουν γίνει πιο ευέλικτες. Το γνωρίζετε αρκετά καλά, κυρίως από τις δουλειές που κάνετε ούτως ή άλλως. Προκύπτουν συνεχώς ανάγκες, οπότε. Αλλά αυτά αλλάζουν αρκετά πιο γρήγορα από ό,τι αλλάζαν παλιότερα. Agile development, που λένε στο χωριό μου. Σωστά. Ακριβώς. Οι ανάγκες έχουν οδηγήσει εκεί τα πράγματα, έτσι. Γιατί είναι αρκετά πιο. Καταρχάς είναι πλέον τα σύγχρονα συστήματα αρκετά κατανεμημένα. Δεν είναι, έχουμε τώρα μια εφαρμογή αυτόνομη που τρέχει κάπου. Πολύ σπάνιο να το πει αυτό. Άντε σε καμιά τράπεζα, ας πούμε, κανένα παλιό σύστημα. Εξαρτάται πάρα πολύ από άλλους. Υπάρχουν γρήγορες αλλαγές σε αυτούς που εξαρτάσαι, οπότε αναγκαστικά και εσύ πρέπει να κάνεις αλλαγές να προσαρμοστείς και ούτω καθεξής. Όλα αυτά συμπαρασύρουν και τις μεθοδολογίες ανάπτυξης σε ένα πιο γρήγορο ρυθμό. Αλλά όπως και να έχει, το να κάνουμε μια σωστή ανάλυση είναι αρκετά σημαντικό. Ωραία. Είναι κάτι άλλο που δεν έχουμε σκεφτεί? Θα φανεί στην πορεία. Θα το δείτε, φαντάζομαι. Ωραία, να δούμε και τα υπόλοιπα διαγράμματα.
Εδώ έχουμε το login process. Να πω τώρα εδώ κάποιες παρατηρήσεις. Βλέπουμε το login process αριστερά, αυτά που είναι τα swim lanes που λέγονται, αυτά τα μεγάλα τα ορθογόνια. Αυτό που θα μπει σαν πληροφορία σε καθένα από αυτά είναι ποιος κάνει τη δουλειά αυτή. Και όχι η περιγραφή της δουλειάς. Δηλαδή, εδώ πέρα που λέει login process, αυτό δεν έχει νόημα. Γιατί είπαμε ότι αυτό εδώ το ορθογόνιο αναπαριστά κάποιον χρήστη ή κάποιο σύστημα. Άρα εδώ πρέπει να πεις ο user, ποιος κάνει login. Ας πούμε ο user. Θεωρητικά είπαμε ότι ο admin δεν κάνει. Σωστά. Οπότε εδώ μπορείς να πας, για να το δείξουμε πώς γίνεται αυτό, μην το κάνεις με το χέρι, δεξί κλικ πάνω σε αυτό. Open specification, γιατί το UML διάγραμμα είναι ένα μοντέλο δομημένο που έχει σχετίσει μεταξύ των οντοτήτων. Δεν θα το κάνεις έτσι. Θα πας εκεί που λέει represents, που έχει τα τρία βελάκια, τα τρία τελείες δεξιά. Του λες εδώ τι αναπαριστά αυτό το ορθογόνιο. Οπότε, αν πατήσεις εκεί, κάνει κάτι. Θα πας λίγο στο model elements από κάτω, το άλλο bullet, στο πάνω-πάνω. Πάνω. Okay. Ωραία. Πας στο actor, ανοίγεις το φάκελο actor που έχει εκεί και βάζεις τον user, επιλέγεις τον user. Επειδή τον είχα φτιάξει στο use case. Okay. Ναι. Πατάς OK, ξανά OK. Γιατί το κάναμε αυτό, γιατί τώρα στο μοντέλο έχει συνδεθεί ο χρήστης ότι κάνει αυτές τις ενέργειες. Ενώ το γράψεις με το χέρι, εσύ το βλέπεις οπτικά, αλλά δεν έχει συνδεθεί στο μοντέλο. Γιατί αν θυμάστε καλά, είχαμε πει αριστερά έχει ένα μενού, ένα toolbar που λέγεται Model Explorer και εκεί έχει τα στοιχεία του μοντέλου και τις σχετίσεις που έχουν μεταξύ τους. Έτσι. Είναι ένα δομημένο μοντέλο, έτσι, το οποίο το βλέπουμε από διάφορες οπτικές. Κάθε ένα διάγραμμα στην ουσία είναι μια διαφορετική οπτική με την οποία βλέπουμε το σύστημά μας. Αν εδώ έχουμε τον ίδιο χρήστη, δεν υπάρχει λόγος να έχουμε δύο συνέχεια με τον ίδιο χρήστη. Σβήνουμε το δεύτερο και παίρνουμε τις ενέργειες, τις βάζουμε στο πάνω και σβήνουμε το κάτω. Αν θέλουμε να είμαστε σωστοί. Άρα θα έχω δύο start. Σε ένα swim lane θα έχω δύο... Μπορώ να έχω μπορώ, δεν με απαγορεύει κανένας να έχω. Συνήθως έχω ένα start point. Αλλά εκτός από αυτά, θέλω να σκεφτούμε λίγο και τη λογική του activity αυτού. Έχουμε πάνω τον user, ο οποίος ξεκινάει από την τελεία και πάει ταυτόχρονα σε δύο καταστάσεις. Αν θέλω να δείξω ότι δύο ενέργειες γίνονται παράλληλα, αυτό προφανώς δεν ισχύει εδώ πέρα, έτσι, είναι λίγο λάθος αυτό. Αν ήθελα να δείξω ότι δύο πράγματα γίνονται παράλληλα, θα πρέπει να βάλω ένα fork node από το μενού αριστερά. Αλλά εδώ τώρα έχουμε είτε register είτε login. Δεν μπορούμε να έχουμε και τα δύο. Άρα, ή θα έκανες άλλο διάγραμμα για να δείξεις το login process και άλλο διάγραμμα το register process, ή θα έβαζες στην αρχή ένα decision node που θα έλεγε είναι καινούριος χρήστης. Ναι, κάνει register. Όχι, κάνει login. Αν θέλεις να το κάνεις σε ένα διάγραμμα. Όπως έχεις το is valid εδώ, θα το έβαζες σαν αρχικό μετά το start, μετά το initial node. Αν θες να το κάνεις, να είναι σωστό. Εντάξει, γιατί τώρα αυτό δείχνει ότι κάνω και register και login. Δεν έχει νόημα. Έτσι είναι. Ναι, οκ, το κατάλαβα. Δείτε λίγο και τα διαγράμματα, γιατί αυτό το process το είχα και στο παράδειγμα που είχαμε βάλει στο αρχείο. Δείτε το γλύπτη από εκεί, για να πάρει τη θέση. Γιατί πόσο να αλλάζει το login και το register από σύστημα σε σύστημα, δεν έχει και μεγάλες διαφορές. Οπότε μπορεί να πάρει τη θέση από εκείνο το διάγραμμα. Και το από κάτω είναι το create appointment. Ναι, αλλά είπαμε πάλι ότι δεν γίνεται να γίνονται αυτά μαζί.
Οπότε... Ναι, καλό είναι να ξεχωρίσεις την κάθε μία, στην ουσία, το κάθε ένα use case, θεωρητικά μπορείς να το κάνεις ένα activity ή και περισσότερα. Ή και ένα activity να περιγράφει παραπάνω από ένα use case. Δεν είναι ότι είναι από ένα προς ένα πάντα, εξαρτάται πόσο πολύ το κάνει το διάγραμμά μου. Σίγουρα δεν είναι ένα προς ένα πάντα. Μπορεί σε κάποιο τόσο να είναι και ένα προς ένα, εξαρτάται το σύστημα που αναδείχεται και πώς το βλέπεις. Αλλά δεν υπάρχει χρυσός κανόνας εδώ πέρα, ούτως ή άλλως. Το που έχει σημασία είναι να έχουμε κάποιους πρακτικούς κανόνες. Δηλαδή, ξεκινάω από κάπου, πάω βήμα-βήμα, κάνω κάποια πράγματα παράλληλα, έχω κάποιες ερωτήσεις και καταλήγω κάπου. Δεν έχει νόημα να έχω, ας πούμε, ένα action στον αέρα, δηλαδή να φτάνω εκεί και να μπορώ να φύγω ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι είναι λάθος το διάγραμμα 100%. Αν εγκλωβίζεται κάποιος σε μια ενέργεια και δεν πάει πουθενά μετά. Οπότε να το έχετε αυτό κατά νου. Δείτε ξανά λίγο και τη διάρρηξη που έχουμε κάνει και το activity διάγραμμα. Να το ξαναθυμηθείτε. Έχουμε κάποιο άλλο διάγραμμα. Δεν έχω... Έχω φτιάξει και το component. Που ουσιαστικά αυτά θα είναι τα microservices. Ξέρετε ένα φοβερό, έτσι για να θυμίσουμε λίγο, ένα φοβερό διάγραμμα. Σας έστειλε ένα link. Διαδικασία επίλυσης προβλημάτων. Το έχετε δει. Πού ήταν το δείτε. Αυτό θα βάλουμε. Έχει γέλιο, ναι. Έχασε μπλουζάκι κάποτε αυτό στα αγγλικά. Ναι. Αυτό για διάγραμμα και μετά front-end το gpepas.gr. Έτσι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα εδώ έχουμε το component διάγραμμα. Και δεν έχει διαφορά με το προηγούμενο, προσθέσαμε απλά την κατηγορία του mail που δεν είχαμε πριν. Ναι, ναι. Ναι, δεν είχαμε βάλει mail. Εδώ θα μπορούσατε, επειδή το έχετε με μια λογική ότι έχει τα endpoints, θα μπορούσατε απλά να βάλετε ένα sub-component που να είναι το login component, το create κτλ. Να το κάνετε λίγο πιο, να μοιάζει με component diagram, γιατί εδώ πέρα μοιάζει πιο πολύ με το page routing της εφαρμογής. Αν θέλετε να είναι λίγο πιο ολοκληρωμένο. Δηλαδή, μέσα στο API Gateway να έχετε ένα component το οποίο να είναι υπεύθυνο για τον login, ένα component το οποίο να κάνει create appointments management, λίγο πιο πολυεπίπεδο θα το λέγαμε. Αν θέλετε έτσι να είναι πιο σωστά σύμφωνα με την UML, γιατί εδώ πέρα αυτό είναι με component διάγραμμα, αλλά έχει μέσα κάποια endpoints σαν σημειώσεις πιο πολύ για εσάς. Δεν είναι τόσο. Πάντως το συγκεκριμένο εργαλείο έχει κάτι για να φτιάχνεις, να δηλώσεις τα REST API endpoints. Αν το ψάξετε κάπου, έχει κάτι, αν σας διευκολύνει να το χρησιμοποιήσετε. Αλλά δεν είναι κάτι στάνταρ αυτό, δεν βασίζεται κάποιο πρότυπο, έτσι. Είναι μια διευκόλυνση που σου δίνει το εργαλείο για να φτιάξεις, να ορίσεις ένα REST API. Mm. Ωραία. Σκεφτείτε όμως εδώ, τι μας λείπει. Μας λείπει η πληροφορία που θα γίνουν deploy αυτά. Θυμάστε που είχαμε πει ότι ένα component διάγραμμα, στην ουσία μετά βάζουμε και ένα deployment διάγραμμα που λέμε ότι το καθένα από αυτά που θα τρέξει. Εδώ μπορείτε να φτιάξετε και ένα deployment, να βάλετε και αυτά μέσα και να δηλώσετε το resource allocation, δηλαδή το software σε ποιο hardware τρέχει. Τώρα στη δικιά μας περίπτωση, προφανώς όλα αυτά θα τρέξουν μέσα σε ένα VM, μέσα σε ένα node που θα τρέχει το micro Kubernetes και θα είναι μέσα σε pods. Οπότε μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε μια, το λέω για όλες τις ομάδες αυτό, μια πρώτη προσπάθεια για να αποτυπώσετε λίγο πώς τα components αυτά θα τρέχουν σε κάποια deployments, τα οποία deployments έχουν μέσα pods και πώς αυτά σχετίζουν μεταξύ τους. Τώρα, εδώ όπως βλέπω, στα δύο components, το user και το appointments, έχει ένα που λέει appointments database. Αυτό επίσης είναι ένα component άλλο, οπότε δεν χρειάζεται να το έχετε με ένα κουτάκι μέσα στο component. Φτιάξτε ένα άλλο component που θα είναι το user database, ένα άλλο component που είναι το appointment database και τα νεώνετε με αυτά τα components που έχετε. Θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Το βάση
θα είναι ξεχωριστά από τις services. Εδώ έχουμε το εξής τώρα. Μία επιλογή είναι να είναι ξεχωριστά microservices αν αποφασίσετε να υλοποιήσετε τη βάση μέσα στο Kubernetes Cluster με ένα Docker image που θα... όπως κάναμε δηλαδή στο που σας έδειξα. Αυτή είναι μία επιλογή. Μία επιλογή είναι να τρέξετε τη βάση κάπου αλλού και απλά να συνδέσετε στη βάση. Μία βάση που έχετε στον υπολογιστή σας, μία βάση που έχετε σε έναν πάροχο, μία free βάση. Νομίζω είχαμε πει για κάποια free εργαλεία που σας δίνουν το δικαίωμα να φτιάξετε μία βάση. Αν θέλουμε να διαλέξουμε την πρώτη επιλογή, ουσιαστικά δεν χρειάζεται να υλοποιήσουμε κάτι. Θα την τραβήξουμε έτοιμη τη βάση. Θα τραβήξετε το έτοιμο image της Postgres της MySQL, απλά θα πρέπει να το παραμετροποιήσετε με ένα username, password και το καθεστής. Είναι αυτά που έχουμε δει και στο εργαστήριο. Δηλαδή, αν πάτε σε ένα branch από αυτά που έχουμε στο project, έχουμε εκεί τα Docker files. Που... βασικά δεν χρειάζεται καν Docker file. Το μόνο που χρειάζεται είναι το deployment. Μισό λεπτό να το δείξω τώρα για να μην τα λέμε στον αέρα. Μα είχατε πει την προηγούμενη φορά ότι η εξωτερική βάση είναι πιο εύκολη. Είναι όντως πιο εύκολη. Πιο εύκολη, άμα την έχεις και δεν χρειάζεται να στήσεις το service. Τώρα, το τι είναι πιο αποδοτικό ή όχι, έχει να κάνει με πολλούς άλλους παράγοντες. Ναι. Προφανώς, αν έχεις κάπου μια βάση και χρησιμοποιείς και γλιτώνεις να φτιάξεις ένα component εσύ. Ωραία. Αρκεί αυτή η βάση να είναι προσβάσιμη, λέμε τώρα σε ένα προτάξιο σύστημα, να μην πέφτει, να έχει αρκετό χώρο αποθήκευση και να έχει replication και διάφορα άλλα που θα δει σε ένα προτάξιο. Τώρα, για να πει το project μας, δεν μας νοιάζει τόσο πολύ, πιο πολύ μας νοιάζει η εμπειρία. Λοιπόν, αν πάμε. Θα σας στείλω το link. Γιατί τι ακριβώς εννοώ, το βάζω στο chat, όσον αφορά τη βάση, ξαναλέω. Μπορείτε να το ανοίξετε και να το δείτε. Γύρω από μπορείς να ανοίξεις και εσύ, να το δούμε τη δικιά σου οθόνη, μιας και κάνεις πρεσίδα αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα για την βάση, τι θα χρειαστείτε, αν θέλετε να την κάνετε. Πάτε στο φάκελο Postgres και εκεί μέσα έχει πρώτον το deployment που θα του λες να τραβήξει το image της Postgres. Δεν χρειάζεται να το έχεις σε αυτό. Αυτό το κατεβάζει από το Docker Hub που υπάρχει. Βλέπετε ένα image εκεί που λέει name Postgres. Ένα άλλο που χρειάζεται είναι αν θες εσύ να μην χάνετε τα δεδομένα τη βάση. Προφανώς όταν μιλάμε για ένα pod που τρέχει το cluster. Είπαμε ότι άμα πεθάνει ένα pod, πάπαλα οτιδήποτε δεν έχει κρατηθεί στο pod. Άρα χρειάζεται ένα εξωτερικό χώρο αποθήκευσης. Οπότε και χρειάζεται αυτό το που λέμε persistent volume, το θυμάστε, το είχαμε αναφέρει. Και από εκεί και μετά έχεις ένα config map για να περάσεις τις μεταβλητές username password και το IP service για να μπορούν να το βλέπουν τα άλλα components. Δεν το κάνεις expose έξω, δεν φτιάχνεις ingress για τη βάση, έτσι δεν έχει νόημα. Δεν θες να σερβίρεις με HTTP τη βάση στον έξω κόσμο. Συνήθως οι βάσεις είναι προστατευμένες σε ένα εσωτερικό δίκτυο, δεν τις κάνεις expose. Εσύ έξω θα βγάλεις το microservice που θα μιλάει. Εσύ έξω θα βγάλεις το microservice που κάνει τη δουλειά. Οι βάσεις σου θα μιλάνε εσωτερικά αυτά μεταξύ τους, έτσι. Και ούτε καν το microservice. Το API Gateway θα βγάλεις. Ναι, όπως το... ξέρετε πώς θα το ειδοποιήσω ο καθένας. Ναι. Και αυτό το microservice θα είναι ούτως ή άλλως. Ναι. Ωραία. Οπότε αυτό με τη βάση, αλλά στο component διάγραμμα δείξτε το σε ένα ξεχωριστό component, ότι είναι database. Okay, με ποια άλλα μιλάει, εντάξει. Ναι, και τις παραδοχές. Παραδοχές, πολύ σημαντικό, το ξαναλέω για όλους, από τα πιο σημαντικά. Οι παραδοχές στην ουσία ορίζουν το σύστημα που κάνετε, έτσι. Ωραία. Έχουμε πει, εντάξει, ουσιαστικά θα έχει μια φόρμα login στο frontend. Θα κάνεις εγγραφή ο χρήστης την πρώτη φορά. Το microservice, το user, θα κάνει θα δημιουργεί ένα JSON web token, θα το στέλνει πίσω στο χρήστη και μετά ο χρήστης, όταν θα πάει να κάνει login, θα πρέπει να περνάει αυτό το token σαν header param, το request, για να μπορεί να βλέπει. Ναι. Αυτά είναι κυρίως απαιτήσεις στο πώς θα δουλεύει
το λογισμικό. Θέλω να σκεφτείτε και, κάποιες παραδοχές για, για την καθ' αυτό λειτουργία της εφαρμογής που θα κάνετε. Όχι τόσο τεχνικά, όσο ουσιαστικά. Δηλαδή, αυτό που είπαμε, θα εγκρίνονται τα ραντεβού ή θα γίνονται αυτόματα. Τέτοια πραγματάκια που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος, έτσι. Μιας και η περιγραφή ήταν αρκετά γενική, εσείς κάθε ομάδα την εξειδικεύει και βάζει κάποιες δικές της παραδοχές για το πώς θα λειτουργεί το σύστημα, τους κανόνες λειτουργίας στην ουσία του συστήματος. Καλά είναι και αυτά που το γράφετε, εννοείται. Απλά εμπλουτίστηκε ότι τίποτα άλλη παραδοχή έχετε κάνει για τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Όχι τόσο τεχνικά, όσο ουσιαστικά. Ποιος κάνει τι, με ποια λογική, ποιους περιορισμούς έχει, οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να είναι χρήσιμο. Ότι ας πούμε είναι ένας admin, ξέρω εγώ, τέτοια. Και αυτά. Σκεφτείτε το πιο πολύ σαν το business logic της εφαρμογής σας. Okay. Αν σας βοηθάει αυτό. Okay. Και stack θα χρησιμοποιήσουμε React για τη φόρμα Spring Boot για ρομπότο. Ωραία. Με Spring Security και το email sender θα είναι ένας, το email που το έχει ένα έτοιμο component του Spring Boot. Ωραία. Τα appointments και αυτά Spring Boot. Όλα, όλα το button. Okay. Και για βάση απλή MySQL δηλαδή. Την οποία θα την, θα την χρησιμοποιήσετε σαν έτοιμο ή θα το κάνετε install με, σαν microservice για αυτήν. Θα το χρησιμοποιήσουμε σαν όπως το κάνουμε στο εργαστήριο δηλαδή. Έχουσες, οκ. Okay. Μια χαρά. Είναι κάτι άλλο που θέλετε να δούμε. Έχουμε υλοποιήσει το authentication. Εντάξει, δουλεύει. Α, ναι. Αν έχετε κάνει να μας δείξετε κάποιο κάτι που έχετε κάνει μέχρι τώρα, εννοείται μπορείτε να το δείξετε να θέλετε. Έτσι. Κωδικά. Κάτι που, αν, θέλετε, αν κάτι τρέχει και θέλετε να το δείξετε, μπορείτε να το κάνετε. Δεν είναι υποχρεωτικό, αν θέλετε. Ουσιαστικά, ας πούμε, π.χ. Αν δεν δείξω το authentication. Μισό λεπτάκι να ανοίξουμε το δω. Για το project αυτό χρησιμοποιήσατε κάποιο Maven, Archetype, κάποιο starter project, το φτιάξετε μόνοι σας, είναι από κάποια δουλειά άλλη που έχετε κάνει. Όχι, αυτό το έφτιαξα μόνος μου. Ένα Spring Boot application είναι που ουσιαστικά κάνει generate ένα JWT. Θα το δούμε τώρα και στη πράξη, μισό.
Βέβαια, εδώ, εντάξει, το έχω... Μισό λεπτάκι. User. Κάπου έχω τα στοιχεία του user, γιατί δεν θυμάμαι απ' έξω. Είναι η memory χρήστης. Ορίστε. Είναι... Όχι, τον έχω βάλει barcode. Το σωστό είναι να βάλει μια database μέσα. Ναι, ξέρω. Μισό λεπτάκι. Ναι, πώς το μας. Κάνω spring στο προπτυχιακό. Εδώ βέβαια υπάρχει μια άλλη παραδοχή που ουσιαστικά εδώ όταν θα θες να βάλεις το κωδικό, εγώ τον έχω τον κωδικό χωρίς encryption. Ναι, χωρίς decryption, οτιδήποτε κάποιον encoding. Θέλει encryption algorithm, εντάξει, άμα το πάρεις τόσο... Λογικά τον SHA-256, αλλά... υπάρχουν διάφοροι. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι πολύ υπερβολικό τώρα. Οπότε, εδώ τώρα περάσεις τα στοιχεία user name password και σου επιστρέφει το token. Ναι, ναι. Πόση ώρα σου πήρε να κάνεις το authentication στο Spring Boot, ή μέρες? Πόση ώρα? Ναι, ή πόσες μέρες. Πόσο εύκολο ήταν να το κάνεις στο Spring Boot? 5 ώρες περίπου. Okay. Σε Django το κάνει σε 30 λεπτά. Σε Fast API το είσαι έτοιμο. Εντάξει, εγώ δεν την είχα ξανά. Απλά και κάνω, εντάξει. Δεν κάνει τεχνολογία, είχε κάτι. Επειδή δούλευα παλιότερα ένα project σε Spring και μετά το έκανα το ίδιο σε Django, απλοποιήθηκαν αρκετά τα πράγματα. Ουσιαστικά εδώ χτυπάω το endpoint. Χτυπάω εδώ το endpoint, σου επιστρέφει το JWT, το οποίο το έχω βάλει να είναι για 10 ώρες. Ωραία. Και μετά πας στο... Και μετά χτυπάς ένα endpoint το... με... Ναι, το project. Το authorization εδώ. Ωραία. Και ουσιαστικά σου στέλνει ένα response. Α, πρέπει να βάλεις το token μόνο, το token έχει πάρει και το... Ωραία. Σου έχει πάρει κανένα new line, κάτι έχει πάρει τώρα αυτό για αυτό τώρα. Που ουσιαστικά άμα εδώ δεν του βάλω τίποτα, ξέρω εγώ. Ναι, θα βάλει 301, σωστά. Ωραία. 403, τον πήγα, σωστά. Ωραία. Αυτό, εντάξει, οκ. Μετά πρέπει να σκεφτείς πώς αυτό θα το κάνεις, δοκεράεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Το έχεις καταλάβει. Ωραία. Είναι κάτι άλλο που θέλουμε να δούμε? Όχι. Ωραία. Πάμε στην επόμενη ομάδα. Θα πούμε εμείς. Μας προλάβατε. Δείτε το μεταξύ σας. Εμείς δεν έχουμε μιλήσει από την προηγούμενη φορά. Να τα πούμε. Ωραία. Τότε δεν είχατε μιλήσει σωστά, ναι. Είστε η ομάδα... Οι πέντε. Δημητρίου Θεοφυλάτος Τσίλης. Πέντε, σωστά. Οι πέντε. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Κάναμε τα πρώτα UMLs, να σας δείξω. Βλέπετε? Εγώ δεν βλέπω, όχι. Α, τώρα ξεκίνησε, ναι. Ωραία.
Λοιπόν, το user case να δείξω. Βασικά έχουμε δύο, παραλλαγές. Αρχικά, βέβαια, είπατε στην ομάδα του Χάρη και του Βαγγέλη ότι θέλετε με employees, οπότε θα δείξουμε αυτή. Γιατί λέγαμε να το κάνουμε με αυτοματοποιημένο σύστημα, χωρίς... Μπορείτε να το κάνετε με αυτοματοποιημένο και να σκεφτείτε μια ενέργεια για να κάνει employee. Ναι. Έχουμε κάνει δύο παραλλαγές. Άμα θες, θα δείχνω και τις δύο, αλλά εντάξει, θα σας δείξω αυτή με το user, με το employee. Ωραία, δεν το use case. Έχουμε τον πολίτη που έχουμε το registration που είναι να δηλώνονται, να γράφονται στο σύστημα και ο πολίτης και ο υπάλληλος. Να κάνουμε login. Ο πολίτης έχει να διαλέγει τμήμα και να προτείνει το ραντεβού. Λέω πράγματα για την ώρα που δείχνετε κάτι, ή θέλετε να το αφήσω να το πείτε. Ναι, ναι. Ωραία. Αυτό μια και είπατε τώρα, το select department και το suggest appointment. Ποια είναι η βασική δουλειά που θα κάνει ο πολίτης? Θα κάνει login αρχικά και εκεί θα έχει ένα. Θα κάνει λειτουργία. Θα κάνει login, ωραία. Ναι. Θα υπάρχει ένα drop down μενού να διαλέγει το φορέα που θέλει. Ο σκοπός του ποιος θα είναι, να κάνει τι? Δεν άκουσα. Ο σκοπός του ποιος θα είναι, να κάνει τι? Ποια είναι η λειτουργία, η βασική που θέλει να κάνει? Να διαλέγει φορέα και μετά να προτείνει ραντεβού. Ωραία. Άρα η βασική δουλειά είναι να κλείσει ραντεβού. Σωστά. Να προτείνει, ναι. Ωραία. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε πιο έτσι, σωστοί με την UML, εδώ που έχουμε το citizen, η βασική δουλειά που θέλει να κάνει αυτός, γι' αυτό το λέω βασική δουλειά, είναι το use case, είναι το πρώτο διαγράμμα που βλέπεις βασικά χρήστης και τι κάνει ο καθένας. Αλλά όχι αναλυτικά σε βάθος πώς θα γίνει αυτό που κάνει. Η βασική δουλειά που πρέπει να κάνει ο citizen εδώ είναι το να κλείσει ραντεβού. Το select department είναι ένα βήμα στο να κλείσει ραντεβού. Άρα το select department θα πάει στο activity μετά. Σαν βήμα της διαδικασίας, άμα κλείσει ραντεβού. Το είχαμε πει και σε μια εβδομάδα την προηγούμε φορά, αλλά είναι καλό που το ξαναβλέπουμε για να το επισημάνουμε. Δηλαδή θα πάει πρώτα. Να έχουμε κατά νου λίγο, εδώ πάμε και καταγράφουμε τις βασικές δουλειές, βασικές ενέργειες που κάνει ο κάθε χρήστης. Όχι, δεν θέλουμε να δούμε τα βήματα. Δεν έχουμε και των βημάτων, έτσι. Οπότε αντί για select department και suggest appointment, ξέρω εγώ πώς να το πούμε. Make appointment, απλά μόνο. Ένα make appointment, απλά. Και μέσα εκεί, όταν το αναλύσετε αυτό με ένα activity διάγραμμα, θα βάλετε. Ξεκινάει ο χρήστης, κάνει login, επιλέγει department κτλ. Σαν βήματα, σαν ενέργειες που γίνονται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έτσι, απλά το λέω αυτό να έχουμε λίγο κατά νου και τι σκοπό είναι το κάθε διάγραμμα, για να είμαστε λίγο. Θα το διορθώνουμε τώρα. Απλώς το συζητάμε για να βάλουμε ένα τέτοιο ότι make appointment θα γίνει ένα. Σωστά. Ωραία. Τι άλλο. Θα υποστηρίξετε και το γεγονός ότι ο employee θα κάνει register ή θα τους έχετε ήδη έτοιμους? Αρχικά σκεφτήκαμε να μπαίνει να κάνει εγγραφή και αυτό και login. Ωραία. Δηλαδή να υπάρχει επιλογή πολίτης και υπάλληλος φορέας, ας πούμε. Αν λοιπόν δείτε ότι αργότερα, αυτό ισχύει ξανά λόγια για τις όλες τις ομάδες, αν δείτε ότι κάποια λειτουργία σας δυσκολεύει, μπορείτε να απλοποιήσετε κάποια πράγματα και να πείτε «ΟΚ, τον έχω έτοιμο στη βάση για να γλιτώσω υλοποίηση». Το λέω να το έχετε κατά νου. Πώς θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε το σκοπό αυτό, δηλαδή να γίνει όσο πιο απλό γίνεται, γιατί δεν είμαστε και πολύ εξοικειωμένοι κιόλας. Ωραία. Με όλα τα. Θέλω λέω, να δούμε λίγο τη σχέση include που έχετε εδώ. Έχουμε approve appointment, κάνει include το login. Το login κάνει include, φαντάζομαι, το register. Λογικό. Ναι. Θα πω και πέρα όλα με το login, γιατί δεν... Τώρα, βλέπω το inform about appointment. Το notification. Θα μπορούσαμε εδώ να βάλουμε απλά μια... Η λειτουργία να μην λέγεται inform, να το κάνει πιο απλό. Check appointment, see appointments, κάπως έτσι. Να είναι αυτή η λειτουργία. Είναι πιο straightforward. Όσο πιο...
Όσο λιγότερα γράφουμε, αλλά up to the point, δηλαδή να περιγράφουμε ακριβώς την διαδικασία, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι οι ενέργειες εδώ θέλουν λίγα λόγια και καλά. Δηλαδή, λίγα λόγια, αλλά να γράφουν ακριβώς αυτό που μπορείς να κάνεις. Τα include τα έχουμε σε λεπτομέρειες. Τώρα, το see appointment κάνει include το approval appointment. Αυτό σημαίνει ότι για να δει κάποιος το appointment, το αναλύω λίγο για να σκεφτείτε λίγο τη λογική αυτών των συσχετήσεων, ότι για να δει κάποιος το appointment σημαίνει ότι θα πρέπει αυτά να έχουν γίνει approved. Ναι, άρα, ναι. Βλέπει μόνο αυτά που έχουν γίνει approved. Δεν βλέπει αν κάποιο έχει κυρωθεί. Ναι. Είμαστε εντάξει με αυτό. Στην ουσία σκεφτόμασταν, γι' αυτό λέγαμε. Καταρχάς, είστε σύμφωνοι με αυτό, έτσι. Αυτό θέλετε να δείξετε, σωστά. Ναι. Σκεφτήκαμε. Το λέω για να το έχουν κατά νου. Το είπαμε inform ότι είναι στην ουσία η ειδοποίηση που θα πάρει στο email του. Ναι, άλλο πράγμα, δεν είναι άλλο το άλλο. Άλλο το appointment, οπότε κάνει ο κοινό χρήστη και λέει: έχει ένα tab, ένα μενού που λέει δε τα ραντεβού. Τάκ το πατάει και του δίνει τα ραντεβού. Αυτό είναι το appointment. Άλλο όχι, το notification μετά. Το email που παίρνει. Ναι, εκείνο είναι άλλη ιστορία. Είναι άλλη ενέργεια εκείνη. Ναι. Και είναι ενέργεια την οποία. Άρα γι' αυτό το χαμηλό. Δεν την κάνει ο χρήστη. Αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι καλό που το έχετε το appointment εδώ, γιατί κάνει ο κοινό χρήστη και λέει: ωραία, τι ραντεβού έχω κάνει εγώ. Γενικότερα, και αυτά που δεν έχουν γίνει τώρα, σε τι κατάσταση είναι, αυτό. Νομίζω είναι χρήσιμο να το έχεις αυτό σαν λειτουργία στο σύστημά σου. Ναι. Το βλέπουμε. Τώρα, το άλλο που στέλνει η ενημερώση στο σύστημα, δεν είναι μια άμεση ενέργεια που την κάνει ο χρήστης, είναι μια έμεση ενέργεια. Μπορείς να τη βάλεις σαν λειτουργία εδώ, να λέει notify user, αλλά δεν χρειάζεται. Το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά αυτό, να το συσχετίσεις απαραίτητα με ένα χρήστη αυτό. Μπορείς και να μην το συσχετίσεις, με την έννοια ότι είναι κάτι παθητικό. Πιο πολύ αυτά που λέμε τώρα είναι ενοιολογικά, αλλά νομίζω ότι έχουν τη σημασία τους να τα κατανοούν. Να σας δείξω ναι, το Plus. Να συντάξουμε αυτό. Ναι, με τις αλλαγές που είπαμε. Τίποτα. Εντάξει. Άρα, στην ουσία, το Suggest Appointment και Select Department θα γίνει ένα Make Appointment. Ναι. Ωραία. Και μετά στα άλλα διαγράμματα θα φαίνεται η λεπτομέρεια μέσα. Ναι, στο Activity θα φαίνεται. Ωραία. Στο activity νομίζω είχαμε διασυνδέσει το καθένα, είχαμε κάνει ένα activity για κάθε, okay. Για κάθε μέτρα από αυτές. Ωραία. Οπότε θα φτιάξουμε καινούργιο. Θα το αναθεωρήσετε σύμφωνα με τις αλλαγές που έχουμε. Ναι. Ωραία. Να σας δείξω κλάση. Ναι, πάμε να δούμε κλάση. Να δω ποιο είναι το σωστό αριθμό. Λογικά αυτό. Εντάξει, μου έχει φύγει από το πλάι το diagram να βγει. Μήπως έχει κάποιο μενού στα tools ή στο window. Το βάλα πάνω κοντά. Αν πάτε στο window πάνω. Στο μενού που λέει Window, εκεί. Δεν ξέρω, δεν έβγαλα άκρη. Με κάποιο τρόπο το έβαλα στον Dash επάνω να φαίνεται. Μισό το. Κάπως θα είναι να κάνει reset. Να το δω λίγο, αν είναι εύκολο. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα το βρούμε άλλη φορά. Λοιπόν, αυτές είναι οι κοινές. Reset, όχι. Κάτι άσχημα. Κάτι άλλο άσχετο. Ωραία. Λοιπόν. Έχουμε μία κλάση user που με generalization γίνεται citizen και employee. Μήπως είναι ανάποδη σχέση. Το citizen με τα appointments. Εδώ τώρα δείχνει το εξής, ότι έχω μία βασική κλάση citizen. Ωραία. Ναι. Έχω μία ειδική κλάση user. Δηλαδή, ανάποδο το βελάκι δηλαδή. Το βελάκι ανάποδο. Δηλαδή, ο user τώρα πληρωμεί και το address και το phone και το address του CG. Αυτό λέμε, σε ένα από τα βλάκια. Ναι, ναι. Αλλάζει, στρίβει αυτό ή πρέπει να το σβήσει. Όχι, πρέπει να το σβήσει, αυτή είναι αυτή. Γιατί αυτό μπερδεύει πολλές φορές, γιατί όταν πας και πατάς το generalization, πρέπει να έχει κατά νου ότι πας πρώτα στο γενικό και μετά στο ειδικό. Από το, από το γενικό στο ειδικό. Μπράβο. Ναι, το γενικό στο ειδικό. Πάλι πέρα. Α. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Ωραία, έχουμε τους χρήστες, ok. Το appointment που σχετίζουν με το citizen. Και το department. Το department σχετίζεται με τον employee και τα... Ωραία. Εντάξει, τώρα ίσως να χρειαστεί να βάλουμε και κάποια extra attributes εδώ, γιατί είναι...
Α, σε ποιο είπατε? Ίσως θα χρειαστεί να βάλετε κάποια έξτρα παιδεία στις κλάσεις, θα το δείτε στην πορεία αυτό το πιάνο. Ναι. Είχε και άλλα στοιχεία του Citizen, ας πούμε. Ή του Citizen ή στο Department, εξαρτάται τώρα τι σας επιστρέφει εκείνο το... Θυμάστε που έχουμε ένα API που επιστρέφει για κάθε έναν φορέα κάποιες πληροφορίες. Ό,τι σας επιστρέφει εκείνο, καλό είναι να αποθηκεύεται στο Department. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα αυτό το αν πρέπει να το λέμε Department, είναι το πρώτο το. Σε μερικές κλάσεις το μη που μας έχει βγάλει, τι είναι? Έλατε. Είναι κάτι ένα open specifique. Πηγαίνεις σε μια κλάση πάνω και κάνετε διτσικλικ open specification. Τόσο πάνω, εντάξει. Θα τα δούμε. Να δείξω άλλο. Μισό το κοιτά λίγο αφήνει το M, να είμαστε αν δω κάτι. Και στο use case κάτι μας είχε βγάλει τέτοια αντίστοιχα. Για να... Ναι, βλέπετε τα M. Ναι. Τα οποία δεν τα είχε χθες, ξέρω εγώ προχθές που τα φτιάχναμε. Αυτά θα βγάζω όταν έχετε κάνει copy-paste κάποια components από οποιοδήποτε διάγραμμα σε κάποιο άλλο. Α, σωστά. Δηλαδή όταν επαναχρησιμοποιείτε, είναι είτε α είτε m, ανάλογα. Ναι, σωστά. Α, γιατί κάναμε παραλλαγή κάλλη σε... Γιατί έχετε δύο κλάσεις διαγράμματα και έχετε τρία κλάσεις σε δύο διαγράμματα. Εντάξει, σωστά. Ωραία. Τι άλλο έχουμε? Component deployment. Πάμε. Όποτε θέλετε. Αν deployment περιέχεται components, δείξτε κατευθείαν deployment. Component καλύτερα, γιατί το deployment δεν ξέρω αν είναι. Αυτό το παράδειγμα τώρα, από πάνω, αν πατήσετε, έχει κάτι εργαλειάκια πάνω, μπορείτε να τα φέρετε ξανά αριστερά. Να. Το diagram indicator. Τα δοχήματα αυτά δεν ξέρω, δεν μου πηγαίνει. Τα δεξιά, αυτά τα κάνει πίνα απλώς και... Τα έχω πατήσει όλα, δεν πειράζει, αφού υπάρχει εκεί πάνω. Λοιπόν, αυτό το έχουμε. Η άλλη λύση είναι να πάτε στο view και να λέξει τα βουκία, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Ωραία. Πολύ εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχουμε component, έχουμε... Έχουμε τέσσερα microservices, το user management, appointment management, department manager και notification service. Το user management έχει βάση δεδομένων user data. Το department management διασυνδέεται με department application, αυτό που είχατε βάλει, το org.org, ξέρω, που τραβάει τους οργανισμούς. Έχουμε μία βάση για appointment, βάση η οποία θα έχει Redis. Redis βάζουμε μόνο στο appointment, yeah. Να το πούμε πιο απλό. Εντάξει, και notification gateway που θα είναι η αποστολή των emails. Και το user interface. Τώρα δεν ξέρω... Είναι όλο το σύστημα, δηλαδή το βασικό σύστημα που έχει το user management, το department, notification. Δεν ξέρω αν έχουμε παραλείψει κάτι τώρα. Άρα, στην ουσία, έχουμε ένα microservice το οποίο λέγεται appointment management, το οποίο περιλαμβάνει μέσα και το user management. Ναι. Στην ουσία, το user management είναι το login, ναι. Η διαδικασία του login. Το department management είναι η διαδικασία να επιλέξεις το φορέα. Το appointment management είναι να ορίσεις το ραντεβού. Και δεν ξέρω, και η διαχείριση μάλλον θα κάνει ο υπάλληλος, υποθέτω θα είναι εκεί μέσα. Και το notification είναι η ειδοποίηση στο χρήστη. Οπότε στην ουσία το appointment management θα έχει και τη λογική του application gateway, έτσι όπως το έχει δείχνει εδώ, σωστά. Δεν άκουσα το. Το appointment management component στην ουσία θα έχει και τη λογική του application gateway εδώ πέρα, γιατί διασυνδέει τα υπόλοιπα μέσα στην αυτό. Στην ουσία, ναι. Γιατί όλα διασυνδέονται εκεί στην ουσία. Ωραία, πάμε να δούμε και το active deployment.
Δεν ξέρω αν το έχουμε κάνει σωστά το διπλέον. Κάτι αντίστοιχο είναι. Δεν ξέρω αν το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή. Εντάξει, το θέμα είναι... Είναι τα ίδια με το άλλο. Δεν έχει προσθέγει, γιατί δεν φαίνεται... Εδώ έχουμε κάπως διαχωριστεί κάποια πράγματα. Μάλλον έχεις μαζέψει τις βάσεις αριστερά, ωραία. Μετά έχεις το ready, τις notifications. Τις βάσεις θα τις έχουμε, ας πούμε, σε database server, θα είναι σε έναν ή θα έχουμε έναν για κάθε βάση. Αυτό είναι. Τώρα είναι δικιά σας απόφαση. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να φτιάξετε τις βάσεις, αλλά ένα διαφορετικό τέλη θα είναι το καθένα. Σε ένα άλλο πραγματικό σύστημα, αν υπάρχει λόγος να διαχωριστούν, είναι OK. Τώρα, το UI Node το έχετε ξεχωριστό από το application Node με τη λογική πια, ότι τι ακριβώς θα, για ποιο λόγο το έχουμε, θέλουμε άλλο Node για να τρέξουμε το UI. Θα τρέχει κάπου αλλού, σε ένα άλλο microservice, πώς το έχετε σκεφτεί. Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα. Απλά το λέω όταν το υλοποιήσετε. Θα είναι κάπου αλλού ή δεν θα είναι τελικά. Θα το δείτε στην πράξη. Θα το δούμε στην πράξη αυτό, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι θα συναντήσουμε. Γιατί ακόμα επίσης, αν πάμε λίγο ξανά στο component, αν μπορείτε, πηγαίνετε λίγο ξανά στο component. Λίγο τις σχετίσεις των component μέσα στο μεγάλο component. Το user management συνδέεται με το notification service με τη λογική ότι χρειάζεται να τραβήξεις τα στοιχεία του χρήστη για να του στείλεις mail, φαντάζομαι, σωστά. Ναι. Το appointment management συνδέεται με το notification για τι θες όταν ένα κλείσει, ας πούμε, να το στέλνει. Γι' αυτό συνδέεται και αυτό με το user management μετά. Το user management με το department management, γιατί χρειάζεται να συνδέονται άμεσα. Για να επιλέξει το φορέα, ίσως δεν το έχουν βάλει. Okay, τον επιλέγει το φορέα, δεν είναι... Αλλά αυτές οι πληροφορίες ούτως ή άλλως κρατιούνται στο appointment. Οπότε θεωρητικά μπορείς να μην του... Αυτό μπορεί να μην διασυνδεθεί, δηλαδή. Αυτό εδώ, έτσι. Το user με το department μπορεί να μην το δείξεις και επίσης το user με το notification μπορείς να μην το δείξεις, γιατί η πληροφορία... Μέσω του appointment μπορείς να την πάρεις, ούτως ή άλλως. Αυτό εδώ δηλαδή. Σωστά, ναι. Δεν χρειάζεται να έχεις τόσες πολλές διασυνδέσεις, γιατί είναι πολύ ισχυρή εξάρτηση. Στην ουσία του δουλειά του κάνει το appointment manager. Ναι, αυτό είναι που έχει τις πληροφορίες οι οποίες διασυνδέονται τα υπόλοιπα. Οπότε αντίστοιχα φτιάξουμε και το... Ναι, αντίστοιχα, σκεφτείτε ότι ό,τι συνδέσεις έχετε εδώ πρέπει να εμφανίζονται και στο άλλο. Δεν είναι λογικό να εμφανίζει μια σύνδεση στο ένα η οποία δεν υπάρχει στο άλλο. Οπότε να το συγχρονίσετε, να τα συγχρονίσετε αυτά. Α, εδώ μεταξύ τους δεν έχουμε διασυνδέσει. Γι' αυτό λέω. Θα πρέπει να είναι συνεπή τα διαγράμματα αυτά. Δηλαδή, αν συνδέεται δύο components εδώ, πρέπει να φαίνεται και στο άλλο. Ναι, ναι. Ενώνονται δηλαδή όλα με το appointment στην ουσία. Ωραία. Το κάνει αυτό και το ξαναβλέπουμε εδώ στην επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Μετά από αυτό. Θα δούμε τώρα, το ψάχνουμε και τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί δεν έχουμε ιδέα. Δεν έχετε καταλήξει ακόμα, δηλαδή, το σκέφτεστε σωστά. Όχι, είμαστε πολύ πρωίμο στάδιο, τώρα θα αρχίσουμε. Από αύριο στην ουσία. Κάποια πρώτη ιδέα, έτσι, πάνω κάτω, αυτά που χρησιμοποιείτε, έχετε πιο πολλή εμπειρία, τι είναι. Περισσότερο Node.js με Express. Ωραία. JavaScript. JavaScript, το UI θα κάνουμε, εντάξει. Okay. Η database τώρα μάλλον προς την GraphQL, θα δούμε. Ωραία. Ή και Python τώρα, θα δούμε, γιατί είμαστε πιο εξοικειωμένοι. Ή μπορεί να κάνετε τα μισά έτσι, τα μισά αλλιώς, για να έχει ενδιαφέρον. Και αυτό γίνεται. Θα δείξω. Αλλά να λάβετε κάποιος τον χρόνο, έτσι. Να λάβετε υπόψη σας και τον χρόνο, τον τεχνικό προορισμό. Αυτό δε. Μην πει κάποιος, ωραία, πάω να μάθω Go, ξέρω εγώ. Τώρα για κάποια εξωτερικά συστήματα. Άμα χρειαστεί, μας προτείνετε κάποια εργαλεία, σας ρωτήσουμε κανένα. Ό,τι φαίνεται, μπορείτε να το συζητήσουμε. Ωραία. Και δεν έχουμε κάτι άλλο. Ωραία. Οπότε πάμε στην επόμενη ομάδα. Να πούμε εμείς. Ναι, ναι. Είστε η ομάδα. Η ομαδάρα είμαστε. Η ομάδα, μισό λεπτό, να το δω. Τέσσερα. Τέσσερα, μπράβο, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, Κατερινά, μπορείς να κάνεις share. Ναι.
Ωραία, λοιπόν, εμείς σήμερα θα σας πούμε λίγο πώς το έχουμε σκεφτεί να το κάνουμε, δηλαδή πώς το έχουμε χωρίσει σε microservices, ποια κομμάτια θα κάνουμε. Θα σας δείξουμε λίγο τι έχουμε κάνει ήδη σαν UI. Εντάξει, έχουμε κάνει πραγματάκια, απλά... Ορίστε. Αυτό το διάγραμμα πόσο το χαρακτηρίζετε, τι διάγραμμα είναι? Αυτό θα το λέγαμε αρχιτεκτονικής, τουλάχιστον θα το λέγαμε από business, αλλά νομίζω ότι είναι αρχιτεκτονικής διάγραμμα. Ναι, βλέπω χρησιμοποιήσει το Service Architecture Diagram που έχει το... Ναι. Ωραία. Ψαρωτικό, πολύ ψαρωτικό. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές να σας πω ότι εμείς τα microservices που θα κάνουμε θα είναι ένας application server που ουσιαστικά θα είναι το gateway που θα κάνουμε login και θα διαχωρίζει το χρήστη, ας το πούμε, αν θα είναι user ή employee και ανάλογα θα βλέπει το αντίστοιχο γραφικό. Και από κάτω θα έχουμε μία Redis για να κάνουμε το κασάρισμα των φορέων. Postgres βάση και Nginx από application server, ας το πούμε. Web server, όχι application server. Ναι, web server, συγγνώμη, ναι. Γενικά θα χρησιμοποιήσουμε Flask για front και εκεί θα το γράψουμε δηλαδή τα services και αυτά. Για UI μπροστά τι θα βάλετε? Να σας δείξουμε κάτι που έχουμε κάνει. Βεβαίως, να του δείξουμε μετά το UI, να του εξηγήσουμε πρώτα το services. Εντάξει. Τέλος πάντων, εγώ σταματάω εδώ πέρα, θα σας δείξει λίγο και η Κατερίνα που είναι από τον υπολογιστή της καλύτερα. Απλά σε γενικές γραμμές, εμείς τα microservices... Να ξέρουμε αν είμαστε και στο σωστό σημείο, γιατί λίγο, εντάξει, δεν είμαστε και όλοι εξοικειωμένοι. Τέλος πάντων, αυτή εδώ πέρα είναι η εφαρμογή. Αυτό είναι το UI εδώ πέρα, το οποίο είναι Flask, είναι Python με Flask API. Και έχουμε χρησιμοποιήσει το Jinja Template. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά. Οπότε και για security θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ πέρα, το package του Flask. Ωραία, και έχετε και το SQL από κάτω. Ένα περίεργο το όνομα, δεν μπορούμε να το πούμε. Γνωρίζω, έχω δουλέψει αρκετά σε Flask, οπότε... Ωραία. Δεν ξέρω, δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι το appointment, οπότε θα διαβάζει από μια λίστα, από αυτή η λίστα λογικά τώρα, εντάξει, είναι dummy τελείως. Εδώ θα είναι η σύνδεση του χρήστη, το login του μετά, θα γίνεται η εγγραφή του χρήστη εδώ. Εντάξει, αυτό δηλαδή, μετά θα δούμε τι άλλο μπορεί να πει, εντάξει, να δίνει δηλαδή μια εφαρμογή, τέλος πάντων, αυτά. Ωραία. Και τώρα, αν χρειαστεί, θα μιλάμε με κάποια άλλα microservices από κάτω για να κάνει κάποια πράγματα. Ναι, εδώ πέρα βλέπουμε αυτά, ακριβώς αυτά τα microservices. Εδώ πέρα βλέπουμε το gateway, τα HTTP requests που θα γίνονται. Αυτά τώρα θα δούμε πώς θα το πάει, γιατί εντάξει δεν είναι και εύκολα, δηλαδή δεν είμαστε και όλοι εξοικειωμένοι, ούτε έχουμε δουλειάξει με αυτές τις τεχνολογίες και να ξέρετε ότι ζοριζόμαστε πάρα πολύ. Έτσι μαθαίνουμε όμως, νομίζω. Έτσι είναι. Να δείξουμε και ένα άλλο διάγραμμα, γιατί μας είχατε πει κάποια φορά, την περασμένη φορά, να τα action κάποιες... να μην φαίνονται στο case. Ωραία, τώρα... πάμε να το δούμε. Από εδώ πέρα, θα έχετε τουλάχιστον 3 microservices, τουλάχιστον, και δεν ξέρω αν έχετε κάποιο έξτρα. Ναι, μετά θα δούμε, αν δηλαδή... Καλύτερα είναι να κάνουμε 5 και να δουλεύουν καλά, παρά 10 και να είναι μισά, πιστεύω. Δηλαδή, έτσι νομίζω ότι, δεν ξέρω, τώρα θα το συζητήσουμε και με τα παιδιά, θα δούμε πώς θα πάει, γιατί ακόμα δεν έχουμε πάει στα microservices, στο τεχνικό κομμάτι. Δεν έχουμε, δηλαδή, υλοποιήσει κάτι όπως τα κάποια άλλα παιδιά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα τώρα είναι αρκετά πιο απλό. Γιατί μας είχατε πει ότι να μην είναι διαφορετικά συστήματα, να το βλέπαμε όλα σε ένα σύστημα. Οπότε πέρα, ουσιαστικά, ο χρήστης, ως υπλοή, έχει δικαίωμα να έχει μια λίστα από τα appointments, όπου αυτό είναι μια υποκατηγορία του appointment, όπου ο citizen, ουσιαστικά, με τη σύνδεσή του, θα έχει το δικαίωμα να δημιουργεί ένα appointment. Λοιπόν, θα το πάρουμε λίγο με τη σειρά για να το... Ναι. Έχουμε τον employee, ο οποίος κάνει login, σωστά. Ωραία. Γιατί να έχουμε διαφορετικό login για τον employee και τον citizen, δεν μπορούν και οι δύο να έχουν το ίδιο? Απλά το ίδιο θα είναι, απλά τώρα, εντάξει, δεν ξέρω τα δικαιώματα, οι ρόλοι, όλα αυτά, λογικά το ίδιο θα είναι. Γιατί... Θα μπορούσε τότε να έχετε ένα login. Ένα login, ωραία. Επίσης,
Θα πω το εξής. Βλέπω τις σχετίσεις του login προς το list appointment. Το include αυτό, μάλλον πρέπει να το έχετε ανάποδα και στα δύο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έτσι όπως το έχετε, σημαίνει ότι για να κάνει κάποιο login πρέπει να κάνει οπωσδήποτε list appointments και πρέπει οπωσδήποτε να κάνει και list appointment by ID. Ωραία. Άρα λοιπόν. Τώρα, για... ότι αν κάποιο θέλει να κάνει list appointments, τότε πρέπει να έχει κάνει login. Αυτό πρέπει να δείξετε. Ναι. Άρα. Επίσης, νομίζω ότι το list appointments αρκεί. Το by ID, για ποιο λόγο να το έχουμε εδώ? Είναι αρκετά σημαντικό. Είναι εντάξει, okay. Άρα εδώ πέρα το include σας σχέση είναι σωστό, δεν χρειάζεται το extend. Ή χρειάζεται το extend. Και όπως το έχετε είναι σωστό, αλλά ανάποδα. Δηλαδή, εγώ θα έσβηνα το list appointment by ID, θα κράτηκα το login account. Ωραία. Δηλαδή, το τέλος να δείχνει προς τα εκεί, δηλαδή, προς τα πάνω. Επίσης, θα συνέδεα τον employee με το list appointments. Μάλιστα. Γιατί δεν κάνει τη λειτουργία ο employee, σωστά. Τα βλέπει τα appointments. Έτσι δεν είναι? Ή όχι? Ναι, τα βλέπει. Λογικά είναι πώς θα τα κάνει αυτό. Άρα, ό,τι ενέργεια κάνει ο χρήστης πρέπει να συνδέεται με αυτή την ενέργεια. Ναι. Ωραία. Ωραία. Οπότε τότε με αυτή τη λογική θα πρέπει να συνδέσω και το citizen με το create appointment. Έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Και επίσης, το include εκεί επίσης είναι ανάποδα. Πρέπει ναι, να... όλα δηλαδή, τα include θα είναι ανάποδα. Δηλαδή, από τη στιγμή η υποκατηγορία ουσιαστικά θα δείχνει προς το parent. Ναι. Δηλαδή, σκέψου ότι για να γίνει το α, απαιτεί να γίνει το β. Ναι. Και το δείχνει προς την κατεύθυνση της απέτησης. Ναι. Επίσης, το include εδώ, στο list appointments και στο approve appointment, έχει νόημα. Δηλαδή, αν πάντα κάνεις approve και δεν κάνεις οτιδήποτε άλλο, ok. Αλλά αν δεν κάνεις πάντα approve και κάνεις και cancel, τότε εκεί δεν χρειάζεται include, χρειάζεται extend. Εξαρτάται πώς θα το υλοποιήσετε τους, να τι παραδοχές θα κάνετε, έτσι. Καλώς, εντάξει. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι καλύτερο από το τελευταίο που δείξαμε. Να σας δείξει και ο συνάδελφος το άλλο το οποίο... Κατερίνα, έχουμε ψιλοκαλυφθεί γενικότερα, το δείξουμε, δεν έχουμε θέμα. Εντάξει, για τις τεχνολογίες, ναι, που έχει δουλέψει πιο πολύ τις τεχνολογίες, αν δεν ξέρω, αν θέλετε κάτι περισσότερο. Θέλετε να το φιξάρουμε λίγο και να το δούμε καλύτερα μέχρι την άλλη Τετάρτη, να δούμε λίγο τις παρατηρήσεις σας. Ναι. Okay. Από εμάς αυτά γενικώς. Ωραία. Ωραία, οπότε κάντε αυτές τις αλλαγές που είπαμε και μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Ναι, την άλλη Τετάρτη νομίζω πως θα είμαστε σε μια καλύτερη φάση. Θα στείλουμε, θα σας βάλω και οδηγίες, είπαμε για το τι ακριβώς θα χρειαστεί να κάνει κάθε ομάδα. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση που θέλετε να κάνετε, κάποια διευκρίνηση, κάποια ιδέα που έχετε, αν θέλετε να τη συζητήσουμε για την υλοποίηση? Όχι, εντάξει. Να κάνω μια ερώτηση εγώ γενικότερη. Ωραία. Θα πρέπει να παραδώσουμε ουσιαστικά και κάποιο documentation το πώς έχουμε στήσει ο σερβερ, δηλαδή αυτό που κάναμε στα μαθήματα με κλειδιά και όλα αυτά, ή θεωρείτε... γνώση και δεν χρειάζεται? Είναι τα εξής, ότι... Όχι, τώρα εντάξει, δεν χρειάζεται να βάλετε το SSH κλειδί και το public και αυτά, προφανώς και όχι. Τι χρειάζεται? Οι περισσότερα αποθετήρια, link στα αποθετήρια που έχετε το κώδικά σας για όλα τα components που έχετε, θα μπορούσατε να φτιάξετε ένα git repo και να τα έχετε όλα μαζεμένα εκεί ή το κάθε ένα μακροσέρβις σε ένα δικό του repo. Αυτό είναι δικό σας θέμα, εσείς το κανονίζετε. Τα configuration αρχεία για το cluster, για να έχει προγράμματα deployment, τα services, τα ingresses, δηλαδή τα αρχεία, τα YAML, για να τα κάνετε αυτό το deploy στο cluster. Αυτά τα διαγράμματα, όπως είπαμε, που είναι η ανάλυση και σχεδίαση του συστήματος. Και ένα βασικό, ένα manual που να λέτε λίγο τη διαδικασία πώς δουλεύει το σύστημα. Σκεφτείτε ότι το έχετε υλοποιήσει και το δίνετε σε κάποιον χρήστη. Αυτός μπορεί να μην ξέρει πώς δουλεύει το σύστημα. Κάποιο manual με screenshots και κάποιες οδηγίες πώς θα το χρησιμοποιήσει. Αυτά θα είναι τα πρώτα. Τα γράφουμε και στην επόμενη. Θα τα ξαναπούμε και πάλι μέχρι να το παραδώσετε ούτως ή άλλως. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι φοβερό. Την ανάλυση σχεδίας την κάνετε τώρα. Την κάνετε και την βλέπουμε μαζί. Θα την ολοκληρώσετε. Τις παραδοχές που είπαμε. Τον κώδικα και τα αρχεία ρυθμίσεων για το Kubernetes. Και ένα user manual που θα είναι screenshot και οδηγίες για το πώς θα χρησιμοποιήσει αυτό.
με τα διαγράμματα της συγκεκριμένης τικανοποιημένους ή θέλετε να κάνουμε αυτό που είχατε κάνει με τα Docker που μιλούσε με κάποιους, σε ποιες πόρτες, τα pods. Θέλετε να έχουμε και κάτι τέτοιο. Καλό θα ήταν όταν ολοκληρώσετε τα διαγράμματα να είναι αυτό που θα παρουσιάζεται στα διαγράμματα να είναι όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα. Εντάξει, απλά τώρα έχουμε κάνει ένα πρώτο σχέδιο, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα αλλάξει αυτό. Γιατί ουσιαστικά την υλοποίηση και το configuration δεν έχουμε κάνει κάτι. Θες να κάνω λίγο share εγώ. Ούτως ή άλλως, κάνετε ένα σχέδιο και το αλλάζετε καθώς προχωράτε. Δεν σημαίνει ότι κάνετε κάτι και δεν το αλλάξετε. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Έτσι. Το προσαρμόζουμε ούτως ή άλλως. Οπότε, αν θέλετε να δείξετε κάτι που έχετε κάνει, ένα προσχέδιο για να πάρετε ένα feedback, πολύ ευχαρίστω. Δεν ξέρω να μιλάει κάποιος. Ωραία, δεν ακούω κάτι. Μ' ακούτε? Ναι, τώρα ακούμε. Ωραία, χαίρομαι. Δηλαδή, κατά νου έχουμε ουσιαστικά να έχουμε να δούμε και την Postgres στην βάση μας, mm-hmm. όπου θα είναι προσβάσιμη και από τα δύο ουσιαστικά services που θα έχουμε, το appointment και το user. Το ready ουσιαστικά που θα φτιάξουμε ένα cluster IP για να μπορεί να παρέχει την πληροφορία προς το appointment και από το appointment ουσιαστικά να έχουμε ένα email notification που ακόμα αυτό δεν το έχουμε δει, να πω την αλήθεια τι τεχνολογία θα έχουμε, που θα ειδοποιεί τον τελικό χρήστη. Και το Nginx ουσιαστικά... Το πιο απλό που θα μπορούσε να κάνετε για το notification είναι απλά να στέλνετε ένα mail χρησιμοποιώντας έναν SMTP server, π.χ. το Gmail, το Hua Mail, κάποιο άλλο, το οποιοδήποτε ένα mail που έχετε. Ναι, απλά επειδή δεν το είχα δει, δεν το είδαμε γενικότερα, γι' αυτό δηλαδή προσπαθήσαμε να βρούμε κάποια image, δηλαδή στο Flask θα χρησιμοποιήσουμε το Python, της Python το image, οπότε αυτό θα το ανεβάσουμε κάποιο με τα requirements που θα υπάρχει. Το image του Redis και της Postgres υπάρχουν ήδη έτοιμα, οπότε απλά θα τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτά. Ναι, οπότε να βάλετε ένα κώδικα, ο οποίος θα παίρνει κάποια settings για τον SMTP και να στείλει το mail μέσα από κάποιο ήδη υπάρχουν microservice. Τώρα, αν θέλετε να φτιάξετε άλλο microservice για να στείλει τα mail, OK, και αυτό μπορεί να το κάνετε. Εσείς αποφασίζετε τι σας είναι πιο βολικό. Άρα, θεωρείτε με τα σχεδιαγράμματα που έχουμε υλοποιήσει μέχρι τώρα, δηλαδή αν τα επικαιροποιήσουμε και τα εναρμονίσουμε όλα μαζί, νομίζω ότι θα είμαστε εντάξει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εδώ πρέπει να συμπληρώσετε λίγο το Nginx που λέτε στην ουσία είναι ποιο θα κάνετε expose προς τα έξω. Τώρα είναι κάποιες στιγμές που θα παρέλθει στην πορεία. Είναι κάποια πράγματα, δηλαδή θέλουμε να τα δούμε και πώς θα μας βγουν στην υλοποίηση, να πω την αλήθεια. Γι' αυτό βλέπετε ότι τον Nginx δεν τον έχω συνδέσει με κάτι ακριβώς από κάτω. Νομίζω ότι μια χαρά. Σε καλό δρόμο είναι. Το προχωράτε και το βλέπουμε στην πορεία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Έχουν ήδη παρουσιάσει οι τέσσερις ομάδες. Έχουμε άλλες δύο. Την 1 και την 3. Ποιος θέλει να παρουσιάσει? Να σου πω, εμείς μια... Δεν ξέρω πρέπει να είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε ο Μητσοκάπας, Λίχας και η Αναστασίου. Σωστά, η πρώτη, ναι. Απλά επειδή δεν έχουμε κάποια πρόοδο, για να μην σας τσαφάμε τσαμπάτο χρόνο σας, να παρουσιάσει σε επόμενο μήνα. Γιατί δεν έχουμε κάποια πρόοδο να κάνει συγκεκριμένο. Ωραία. Να πούμε εμείς. Ναι, θα στείλετε και την επόμενη εβδομάδα όλες οι ομάδες σε μια αναφορά, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό το έχουμε καθόλου. Ωραία. Πάμε, ναι, πάμε στην επόμενη ομάδα. Η ομάδα 3. Μπουλούγαρη Χατζημαρκάκη. Ναι. Πείτε μου μόνο πόσο καλά βλέπετε, γιατί είναι λίγο μεγάλη οθόνη. Αυτό το διάγραμμα είναι... Requirement. Okay. Τα σπάσει σε μικρότερα, απλά τα έχουμε βάλει προς το παρόν λίγο όλα μαζί για να τα συλλέξουμε και τα τελικά και να βγουν μέτρα σπαστά και να κάνουμε ένα κοινικό πόδι. Έχετε βάλει και συσχετήσεις μεταξύ των requirement, τύπου verify, verify και τα λοιπά, Ναι, ναι. Διάβασα από το documentation που έχει και κάποια που είναι τύπου δεν υπάρχουν μόνο τα requirements που σχετίζονται με κάποιο activity, υπάρχουν και requirements που εκπληρώνονται με tests, όπως ας πούμε το θέλουμε browser support ή mobile support, οπότε συμπληρώσαμε τα πάντα. Case. Στην
πίεση σε μια ορίζοντα τεστ case. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν έχουμε πει στο μάθημα, οπότε για τους υπόλοιπους μπορεί να... Είναι λίγο άγνωστο. Επίσης, έχουμε συμπληρώσει και στα περισσότερα, μας μένουν κάποιες λεπτομέρειες και τα test plans που θέλουμε. Δηλαδή, αυτό λογικά θα πρέπει στο τέλος να το παραδώσουμε σε μορφή... Θα γράψετε και τεστ για την εφαρμογή, δηλαδή. Κάποια, ναι, τα έχουμε περάσει σε τεστ από την άποψη ότι όπως θα δουλεύαμε, τα κάναμε και σαν τεστ στην αρχή. Άρα, χρησιμοποιήσετε test-driven development, ας πούμε. Γράφετε το τεστ πρώτα και μετά τον κώδικα για να κάνετε τεστ. Ναι. Κάποια τα έχουμε κάνει έτσι. Τώρα αυτά κάποια είναι και τύπου demonstration test, οπότε δεν είναι πολλά μόνο κάτω, οπότε τα καλύψαμε. Τι περιβάλλον χρησιμοποιήσετε για τεστ? Και εννοείται τι περιβάλλον, σε γλώσσα. Ναι. Όσο είναι demonstration, γίνανε χειρονακτικό demonstration. Δηλαδή, όταν ήταν, ας πούμε, για να δούμε για το pattern στον κωδικό, δοκιμάσαμε να βάλουμε το, με κωδικούς διάφορους λανθασμένους, σημειώνοντας, ας πούμε, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη σε ένα Word με screenshot, ναι, όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις και τα αποτελέσματα που βγάλαμε. Και μέχρι γλώσσα, να πετύχει το pattern... Η γλώσσα υλοποίησης των personal component, γιατί δεν θυμάμαι την προηγούμενη φορά το έχουμε βάλει, θα το δούμε και μετά, Angular ουσιαστικά το webικό κομμάτι. Ενώ αν χρησιμοποιήσετε κάποιο τεστ περιβάλλον στην Angular που είναι για τεστ, αυτό θα το δούμε, μήπως προλάβουμε στο τέλος να υλοποιήσουμε κάποια και σαν τέτοιου τύπου. Δηλαδή απλά αρκετά. Είναι μικρά. Καταρχάς δεν είναι απαιτούμενο για το μάθημα. Αυτό δεν είναι και απαιτούμενο, ναι, για το απλά. Το θέλαμε λίγο πιο ολοκληρωμένο, γι' αυτό τα προσθέσαμε. Ωραία, οπότε πάμε. Λοιπόν, έχουμε βάλει requirements που εξαρτάται από εξωτερικές οντότητες, είτε αυτά που είναι για το email verification, είτε αυτά που φέρνουμε πληροφορία από τα public organizations, αλλά έχουμε και κάποια requirements που θέλω να ρωτήσω κιόλας αυτό. Μερικά activities συνδέονται με άλλα, όπως το sign up, εξαρτάται από το... αυτά είναι use cases, όχι activities. Ναι, use cases, ναι, το πέρατε. Τα requirements γενικότερα, να πω λίγο να κάνω μια σελίδα για τους υπόλοιπους, γιατί μπορεί να αναφέρετε τι είναι αυτά που τα βρήκαμε κτλ. Τα requirements είναι οι απαιτήσεις. Και έχουμε εδώ πέρα δύο βασικές κατηγορίες, τις λειτουργικές και τις μη λειτουργικές απαιτήσεις. Οι λειτουργικές έχουν να κάνουν με το πώς δουλεύει το σύστημα, οι μη λειτουργικές έχουν να κάνουν με κάποια χαρακτηριστικά του συστήματος, όπως που είχε η απόδοση, η ασφάλεια κτλ. Που δεν αφορούν άμεσα το πώς δουλεύει, αλλά αφορούν ότι θα πρέπει να δουλεύει κάτω από κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Από εκεί και μετά, κάθε μια απέτηση που καταγράφουμε, περιγράφουμε ένα λεκτικό που λέμε ποια είναι η απέτηση και μπορούμε να τη σχετίσουμε με κάποια οποιαδήποτε οντότητα του συστήματος, η οποία είναι υπεύθυνη να ικανοποιήσει μια απέτηση. Mm-hmm. Ή και με περισσότερες, όχι απαραίτητα μία. Είναι αρκετά ευρύς ο όρος της απέτησης. Οπότε, εδώ έχουν οι συγκεκριμένοι ομάδες κατεγράψει τις απαιτήσεις και για όσες βρείτε κάποια συσχέτιση με κάποια οντότητα του συστήματος, την έχει βάλει τη συσχέτιση την αντίστοιχη. Κάποιες απαιτήσεις μπορεί να μην συσχετίζουν με κάποια οντότητα. Να είναι, για παράδειγμα, μια απέτηση που να λέει θέλω το σύστημα να είναι εύκολο ή να είναι responsive. Παράδειγμα. Ή θα πρέπει το response time να είναι 3 δευτερόλεπτα, ας πούμε. Παράδειγμα. Mm-hmm. Βεβαίως, θα μπορούσε να τη σχετίσει με ένα σύστημα. Σύστημα εννοώ ένα system το οποίο περιλαμβάνει μέσα use cases. Αυτή είναι εννοώ το σύστημα. Οπότε, έτσι, μια πολύ γρήγορη εισαγωγή για τα requirements, αν κάποιος δεν τα έχει ξανακούσει, πάνω κάτω να ξέρει τι είναι αυτά. Τα requirements ευρέως έχουν οριστεί στην μια γλώσσα μοντελοποίησης που λέγεται CSML, η οποία επεκτείνει το UML και είναι κυρίως για συστήματα. Και εκεί ορίζει και τις σχετίσεις μεταξύ των requirements και γενικότερα υπάρχει και τη δουλειά μετά που υπάρχει μια κατηγοριοποίηση των requirements. Υπάρχουν τα performance, τα utilization και διάφορα άλλα. Υπάρχουν διάφορα κατηγορίες. Αλλά τώρα νομίζω ότι αυτά είναι λίγο ξεφεύγουν για το σκοπό του μαθήματος. Οπότε ξαναδούμε το λόγο στην ομάδα να συνεχίσει. Ωραία. Ναι, αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε, ας πούμε, κάποια use case έχουν συσχέτιση με άλλα use cases μέσα από το use case diagram. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχω δύο εδώ. Αυτά μπορώ να τα σβήσω σε επίπεδο requirement diagram. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, από το documentation που έχω διαβάσει. Δηλαδή, πρέπει να τα αφήσω όπως έρχονται κατευθείαν όταν κάνεις research από το Model Explorer κάποιο component, το αφήνεις ως έχει ή μπορώ, έχω το δικαίωμα να μείνουν καθαρά, ας πούμε.
μπορείς να τα σβήσεις, αν θες να φαίνεται η συσχέτιση κάπου, αν αυτή η συσχέτιση αποτυπώνεται σε κάποιο διάγραμμα άλλο, δεν έχεις πρόβλημα. Γιατί όταν πας να σβήσεις μια συσχέτιση, η οποία έχει αποτυπωθεί και αλλού, σε ρωτάει, θες να σβήσεις μόνο το view στο συγκεκριμένο διάγραμμα ή τη συσχέτιση. Οπότε αν σβήσεις μόνο το view στο συγκεκριμένο διάγραμμα, είσαι OK. Εγώ το έλεγα για τυπικούς λόγους, αν θα έπρεπε να φαίνεται παντού. Όχι, είναι θέμα, θέμα προτίμηση τώρα τι θες να δείξεις για την καλύτερη κατανόηση του συστήματος σε κάποιον χρήστη. Οπότε, και επειδή το requirement είναι ένα διάγραμμα το οποίο εμπλέκει μέσα του σχεδόν όλα τα υπόλοιπα, αν το πάμε σε πολύ μεγάλη ανάλυση, προσπαθείς να απομονώσεις κάποια σημεία για να δείξεις πιο πολύ κάποια χαρακτηριστικά του συστήματος. Αν οι οντότητες από πίσω συνδέονται κάπου αλλού, φαίνεται δηλαδή αυτή η σχέση στο μοντέλο σου, τυπικά είσαι καλυμμένος, γιατί αυτό φαίνεται κάπου αλλού, δεν σε νοιάζει. Το αν θες να το δείξεις, αν διάγραμμα να το σβήσεις, είναι θέμα προτίμησης κυρίως UI. Ωραία. Συγγνώμη, θα πω και λίγο ακουβομέ. Κάτι ήταν που έπρεπε να ρωτήσουμε, δεν θυμάμαι. Για το requirement, ναι, ήθελα να ρωτήσω. Κάτι κόμμα. Α, ναι. Ενώ στο προπτυχιακό το είχαμε πετύχει, δεν ξέρω γιατί αυτή τη στιγμή δεν μου το κάνει. Ουσιαστικά το κείμενο, ενώ το έχω βάλει ολόκληρο, έχω βάλει και σαν HTML, δεν μου το κάνει collapse σε περισσότερες γραμμές. Ναι, γιατί εδώ πέρα σου δείχνει ένα quick view του συγκεκριμένου, το text. Δεν έχει νόημα να το ανοίξει τώρα όλο αυτό. Συνήθως το text, εδώ στο text θα πας να βάλεις μια πολύ μικρή σύνοψη για το τι ακριβώς είναι αυτό το requirement. Και αν θες... Θυμάμαι ότι στο προπτυχιακό έκανε κολλάψη σε περισσότερες γραμμές, δηλαδή είναι μεν σύνοψη δύο γραμμές, αλλά μικρή. Ναι. Για τώρα, να μην ανοίξεις... Τώρα αυτό έχει να κάνει και από έκδοση σε έκδοση μπορεί να έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, γιατί τώρα από τότε έχουν περάσει δύο εκδόσεις. Οπότε... Δεν ξέρω πώς θα φαίνεται μετά ενώ στο τελικό, γιατί άμα μου έχει πάει τη μισή πρόταση. Θα πρέπει ίσως να το υλογίσω παραπάνω μετά σε κείμενο, στο PDF, αυτό δεν θέλω να το ρωτήσω. Ίσως αν έχει κάποιον τρόπο να κάνεις export αυτό εδώ σε text, δεν ξέρω τώρα αν έχει το εργαλείο κάποιον τρόπο, μπορείς να το κάνεις. Να μην το κάνεις manual, δηλαδή να πάρεις το text από το καθένα και να το βάλεις κάπου, να δεις αν υπάρχει κάποιο τρόπο που το κάνει export. Ποια αυτό ήταν. Τα text των requirements. Δεν το ξέρω, δεν το έχω δει. Απλά, αν υπάρχει καλός αλλιώς, εντάξει. Ναι, άλλωστε θα σας το δώσουμε σε μορφή project για να μπορέσετε να δείτε και τα εσωτερικά βήματα και όλα τα tests. Γιατί και τα βήματα από αυτά δεν γίνονται export. Επίσης, είχαμε μια άλλη απορία. Κάποια requirements έχουμε μπορείς να κάνεις και subcategories και δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς. Δηλαδή, βλέπουμε ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις τύπου και compositions ή constraint με σύμβολα, τα οποία είτε requirement προς requirement, είτε test case προς test case, δεν μας αφήνανε, δηλαδή πατώντας ναι, κάποιες οντότητες, containment ας πούμε, είναι μια αρκετά διαφορετική οντότητα, που σημαίνει ότι μια οντότητα περιλαμβάνεται σε μια άλλη. Εγώ θα έλεγα για τα requirements να μείνετε στις σχέσεις derive, satisfy, verify, refine κτλ. Αυτές που έχει εκεί τα prototypes. Αυτές είναι οι βασικές σχέσεις μεταξύ των requirements, που δηλώνουν σχετίσεις μεταξύ τους, αλλά πιο συγκεκριμένες. Δηλαδή το verify, είπαμε, το συνδέει ένα requirement με ένα test case ή μια οντότητα. Και το satisfy. Το refine σημαίνει ότι ένα requirement το κάνεις πιο... το εξειδικεύεις, το αναλύεις περισσότερο. Ναι. Αυτά τα πάνω εδώ. Για να δείτε ακριβώς τι σημαίνουν αυτές οι δύο σχέσεις μεταξύ τους, πρέπει να διαβάζετε το specification της XML. Εκεί ακριβώς περιγράφει τι σημαίνει το refine, τι σημαίνει το trace, τι σημαίνει το copy. Τώρα για να πέσει τις εργασίες τώρα δεν χρειάζεται. Νομίζω τα verify, satisfy και derive, το derive είναι σημαντικό εδώ αν θέλετε. Ίσως αυτό θα ήταν χρήσιμο να βάλετε. Το derive σημαίνει ότι ένα requirement παράγεται από ένα άλλο. Παράδειγμα, έτσι. Έχεις ένα requirement που λέει θέλω να είναι responsive η εφαρμογή. Αυτό είναι το γενικό. Και μετά μπορείς να κάνεις ένα derive από αυτό το requirement και να πεις ότι τι σημαίνει αυτό το ότι θέλω να είναι responsive. Θέλω να φαίνεται στο tablet σωστά. Θέλω να φαίνεται σε υπολογιστή σωστά. Θέλω να φαίνεται σε κινητό σωστά. Αυτά είναι παραγόμενα το ένα στο άλλο. Να, αλλά ας πούμε εδώ δεν με αφήνει. Ουσιαστικά που είναι ένα test case derived του αλλού, δεν με αφήνει. Δηλαδή πολλά ενώ στη λογική γίνονται. Το derived είναι σχέση μεταξύ requirement. Όχι μεταξύ άλλων όντων και τόμων. Σωστό. Γι' αυτό λέω ότι για να τα δείτε αυτά πρέπει να δείτε το σπιστηγήσουν της σε μένα. Ωραία. Θα το δω λίγο καλύτερα γιατί μάλλον κάποιος δεν το έχω καταλάβει καλά. Γιατί το έχω διαβάσει αρκετά καλά, αλλά δεν πειράζει.
Κάναμε να πάμε και σε κάποιο άλλο διάγραμμα, μην το υπερανοήσουμε. Ναι. Νομίζω δεν έχει κάποιο άλλο αυτό που έχουμε απορία. Κάναμε την αλλαγή στο use case που είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Κάναμε εξωτερικό ουσιαστικά το να κλείσει ραντεβού. Που το είχαμε κάνει, είχαμε βάλει την ενδιάμεσα ότι διάλεξε τον οργανισμό. Προσθέσαμε, το είχαμε ξεχάσει, τους visitors. Ουσιαστικά έχουμε διαφοροποιήσει τον user και τον visitor από την άποψη ότι ο visitor μπορεί να κάνει sign up και μπορεί και κάνει browse, ας πούμε, και να διαλέξει γλώσσα, ενώ ο user ξεκινά από τη στιγμή που έχει δημιουργήσει το λογαριασμό. Και έχουμε βάλει και λίγο περισσότερες από τις ενέργειες που θα έχει ο admin, δηλαδή να κάνει και manage τους κωδικούς. Μετά τελειοποίησαμε και κάποια state, άμα τα βρω το μάτι μου. Ναι, έχουμε κάνει και τα status state διαγράμματα για appointment, account και για τους κωδικούς, δηλαδή τα διάφορα status που περνάει, ας πούμε, ένα request appointment. Έχουμε πει ότι στην αρχή θα είναι created την ώρα που πατάει, ας πούμε, το add, ας πούμε, ο χρήστης. Ναι. Μόλις πατήσει το OK, ας πούμε, θα γίνεται pending. Από εκεί και πέρα ο employee είτε θα πει OK, είτε θα το κάνει reject, είτε μπορεί να ζητήσει για κάποιο λόγο εναλλακτική μέρα. Στην αρχή ο user μάλιστα θα βλέπει μόνο τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Παρ' όλα αυτά αφήνουμε τον υπάλληλο, επειδή το έχει στην εκφώνηση, να μπορεί να κάνει κάποια αλλαγή, δηλαδή να πρέπει να επιβεβαιώσει, όπως γίνεται και τώρα, ας πούμε, που σου λένε θα σας τηλεφωνήσουμε, ας πούμε. Το είπαμε και στις άλλες ομάδες, αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε, να το χρησιμοποιήσετε πλήρως, αρκεί να μπορεί ο υπάλληλος να κάνει όπως είναι. Οκ, τότε είστε εντάξει. Ναι. Και ουσιαστικά έχουμε πείσει ότι ακόμα και να έχει γίνει, να μπορεί και πάλι να ζητήσει κάποια αλλαγή, άμα συμβεί κάτι, ας πούμε, καθυστερήσει άλλο ραντεβού ή οτιδήποτε, να μπορεί να τα αλλάξει, για να είναι πιο αυτοματοποιημένο. Μια μικρή παρατήρηση εδώ που λέτε if employee agrees και τα σχετικά. Αυτό θεωρητικά θα πρέπει να είναι μια ενέργεια, ένα action που έρχεται σε κάποιο activity. Όχι τόσο πολύ. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, από το pending να πάει στο agree σημαίνει ότι έχει γίνει confirm. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι θα πρέπει εδώ να βάλετε τη λέξη που έχετε βάλει σε ένα action στο activity. Και να πάει από μια κατάσταση. Ναι, θα έχει την ίδια ακριβώς λέξη. Τώρα, λεπτομέρειες, απλά το λέω για να το έχουμε καταλάβει, να θέλουμε να είμαστε πολύ καλά. Ναι, όχι. Η λέξη θα είναι ακριβώς ταυτόσιμες και είναι ακριβώς και οι λέξεις που θα έχει και εσωτερικά η βάση σαν status. Γι' αυτό το έχουμε βάλει έτσι. Απλά νομίζω ότι αυτά τα state διαγράμματα είναι και για αυτό το λόγο, για να δείξεις την μεταβολή. Ναι, εγώ δεν λέω για state τώρα. Λέω για τις μεταβάσεις από τα state. Από το ένα state στο άλλο, πρέπει να βάλεις το action. Οπότε, εκεί που λες if employee agrees, στην ουσία το κάνεις αντικατάσταση με την ενέργεια που λέει confirm appointment. Ναι, όπως το έχω κάνει εδώ. Απλά τώρα δεν έχουμε τελειοποιήσει το όνομα της μεθόδου, γι' αυτό το έχω αφήσει pending. Ναι, οκ. Απλά το αναφέρω μια το είδα. Ναι, καλά κάνατε. Ωραία. Και αντίστοιχα έχουμε φτιάξει και για το λογαριασμό, σε όλα τα στάδια. Έχουμε θεωρήσει ότι μπορεί ο admin να μπλοκάρει και κάποιες IP σε περίπτωση που έχουν αναγνωριστεί κάποιοι παραβάτες, σαν λογαριασμούς. Έχουμε βάλει και περίπτωση που υπάλληλος να πάει σε retirement, οπότε για να μην σβήνουμε για λόγους ιστορικότητας υπαλλήλους. Και έχουμε βάλει και το state inactive, ώστε κάποιος λογαριασμός, κάποιος υπαλλήλος μπορεί να απολυθεί, να λήξει η σύμβασή του, για ένα μεγάλο διάστημα και να λήξει. Αυτό, ναι, τα έχω βάλει όλα. Και σκεφτήκαμε επίσης ότι θα μπορεί αργότερα να μπορεί και να ξαναενεργοποιηθεί σε περίπτωση που γυρίσει, γιατί επειδή είχαμε πει ότι είχαμε επιλέξει με τη χαρά να είναι ένα προς ένα οργανισμός, γιατί αυτό είχαμε καταλάβει από την εκφώνηση, για να μην το αλλάξουμε. Θεωρούμε ότι active είναι πάντα ένας, μπορεί να έχει περισσότερους, απλά πάντα σαν active είναι ένας. Οπότε έτσι καλύπτουμε και το να έχει παραπάνω. Και για να δούμε και ένα που είχα ακόμα μια πορεία, τι να σας παραδώσουμε τελικό. Γιατί είχα λίγο μια... ποια είναι η διαφορά του ΙΑ. Ποια είναι η διαφορά του entity relationships από το object relationships με databases, γιατί υπάρχουν και τα δύο. Υπάρχει είτε να το κάνεις απλό, βέβαια αυτό δεν είναι για αυτό το διάγραμμα, αλλά το έβαλα εκεί για να μπορούμε να το δούμε για ευκολία. Ουσιαστικά... Νομίζω το IA, το αριστερό. Αριστερό. Το πιο ολοκληρωμένο. Ωραία. Γιατί προσπαθούσα να καταλάβω... Δεν είναι φυσικό να δω το IA διάγραμμα, έτσι. Με το class καλυπτόμαστε, αλλά προφανώς αν θέλετε μπορείς να δω το IA. Αυτό το IA έγινε αυτόματα ή έγινε... Όχι.
Το φτιάξατε εσείς? Okay. Ναι, το φτιάξαμε στο... Γιατί το class σου βγάζει, το εργαλείο σου βγάζει αυτόματα από ένα class, ένα AI, αλλά δεν είναι και το καλύτερο που θα μπορούσε να βγάλει. Εννοείται, ναι. Όχι, το φτιάξαμε σκέτο γιατί θέλαμε να σας ρωτήσουμε για το class, επειδή εμείς ουσιαστικά χρησιμοποιούμε components στην Angular, δηλαδή εγώ για το mobile κομμάτι θα τελειώσω το class μου, αλλά από τη μεριά του web application πρέπει να έχουμε component ή class diagram, ή δεν έχει σημασία το ότι τη γλώσσα γράφεις. Δεν έχει σημασία τη γλώσσα γράφης. Όταν λέμε component, άλλο component, άλλο το class diagram. Γι' αυτό λίγο. Το class diagram κυρίως το χρησιμοποιείς για να δείξεις λίγο τη μοντελοποίηση των δεδομένων, την κατηγοριοποίηση των βασικών οδοτήτων και τη σχέση μεταξύ τους. Άρα, από κάτω, στο κάτω μέρος του μυαλού σου έχεις τα data, γιατί έχει πιο άμεση σχέση μετά με τα IR διαγράμματα και με τις βάσεις κτλ. Ενώ στο component διάγραμμα έχει να κάνει με τα software components που προφανώς έχουν κάποια σχέση με το class διάγραμμα, okay, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό ότι ένα component αντιστοιχεί σε μια κλάση, μπορεί ένα component ένα σύνολο κλάσεων. Ναι, σωστό. Μια ομαδοποίηση κλάσεων. Yeah. Σκεφτείτε ένα component που το λέει user interface. Και εκεί μπορεί να έχει κάποιες κλάσεις που να αφορούν το user interface, ας πούμε. Μόνο. Ναι. Α, νόμιζα ότι υπάρχουν και πιο... υπάρχουν διάφορες κατηγορίες component diagrams. Κάποια είναι αυτό το γενικό και κάποια ουσιαστικά τα κάνεις πιο defined με μικρότερα component diagrams, ειδικά όταν είσαι γλώσσες που είναι component. Τα component diagrams είναι πολυεπίπεδα, δεν είναι όπως το class που είναι μια νέα δομή. Τα component diagrams σημαίνει ότι μέσα ένα component μπορεί να βάλω ένα άλλο component και μέσα ένα άλλο component δεν υπάρχει περιορισμό. Είναι ομαδοποίηση, όπως είναι τα packages που βάζεις ένα package μέσα στο άλλο. Ναι. Γιατί είναι η λογική έχει και τα components. Okay. Που μπορείς να το φτάσεις σε όσο βάθος θες, σε όσο λεπτομέρεια θες. Εμάς τώρα εδώ μας νοιάζει μια πάνω-πάνω εικόνα. Τώρα, αν κάποιος θέλει να το πάει όσο πιο κάτω γίνεται, μπορεί να το κάνει. Okay. Ωραία. Εντάξει. Άρα, παραδείγμα. Ένα timing διάγραμμα, τι ακριβώς είναι. Δεν το έχω τελειώσει και εγώ τώρα διάβαζα ότι κάνει για να βάλεις χρονισμούς ανάμεσα σε ενέργειες, δηλαδή πόσο χρόνο ακριβώς θα πάρει, ας πούμε, θέλω, ας πούμε, από τη στιγμή που πατάει, ας πούμε, το request για το appointment, ο υπάλληλος να έχει απαντήσει, ξέρω εγώ, σε τόσο χρόνο, ή είναι καθαρά, νομίζω, εσωτερικού, γιατί διάβασα πολλά αυτές τις μέρες και εγώ έχω σελιστεί. Μπορείς αυτό να το δείξεις με έναν απλό τρόπο, αν έχεις κάποιο sequence διάγραμμα. Ναι, το ξέρουμε, έχουμε βάλει το sequence, απλά, ναι. Κοιτάζαμε λίγο να δούμε και λίγο τα υπόλοιπα πώς λειτουργούν, γι' αυτό τα ξεκινάμε. Okay. Ωραία. Και έχουμε κάνει και ένα προσχέδιο, γιατί τώρα τελειώνουμε το deployment, οπότε καθαρογράφουμε μετά πώς θα είναι και το τελικό. Έχουμε φτιάξει για το αρχιτεκτονική που μας ζητήσατε. Ουσιαστικά αυτό είναι χωρίς το docker, χωρίς το... Ναι. Deployment πάνω στο MicroKTS. Έχουμε βάλει τις γλώσσες που είναι αυτό είναι για το web application. Έχουμε κάνει και ξεχωριστά διαγράμματα όσα είναι διαφοροποίηση με το mobile. Και έχουμε βάλει ότι χρησιμοποιούμε την Angular, HTML, SAS, όπως χρησιμοποιούμε. Έχουμε μετά το application gateway που συνδέεται με τα διάφορα microservices, εξωτερικές βάσεις, τις δύο. Το ένα είναι για authentication και η άλλη είναι περιέχει όλα τα υπόλοιπα για appointments σχετικά. Έχουμε ένα microservice που είναι το Redis, τα πρόξιμα που έχουμε για τη σύνδεση με τους δημόσιους οργανισμούς. Ένα για το email, αυτό θα δούμε αν είναι ξεχωριστό getaway, θα το συνενώσουμε. Ναι. Είναι κάποια που τα έχουμε λίγο... Ναι, είναι πολύ σύνδεση. Ναι, είναι λίγο. Εδώ κάτι μου έχει φύγει ένα κονίδι, δεν πειράζει. Έχουμε τα notification αντίστοιχα. Έχουμε και τη σύνδεση με την εξωτερική εφαρμογή. Αυτό λογικά θα πάει σε επίπεδο... Δεν θα χρειαστεί καθόλου να το βάλουμε. Απλά προσπαθούσαμε να δούμε λίγο πώς θα συνδεθεί. Και ουσιαστικά έχουμε ξεκινήσει λίγο και θέλουμε να ρωτήσουμε πάνω σε αυτό. Ουσιαστικά στο τέλος θα πρέπει να καταλήξουμε, φαντάζομαι, σε μια τέτοια αρχιτεκτονική πάνω σε μακροκοιητές, που να εξηγεί πώς τα slaves, οι workers, πώς έχουμε σπάσει σε pods και containers το κάθε microservice. Στην ουσία θέλουμε να δείξουμε τα pods και πώς σχετίζονται μεταξύ τους κυρίως αυτό. Τώρα, δεν χρειάζεται τώρα να μπείτε σε λεπτομέρειες, να βάλετε master, γιατί αυτό σκεφτείτε, τώρα είναι ένα snapshot
το οποίο αλλάζει. Είναι. Δεν ξέρει τώρα αν θα είναι στο Worker 1 αυτό το πόδι να πάει κάπου. Δεν σε νοιάζει. Απλά μια γενική εικόνα θε πόσα είναι, πόσα σχετίζονται μεταξύ του. Ωραία. Όχι ότι αν δώσει το διάγραμμα δεν θα είναι καλό. Μια χαρά είναι. Έτσι, καταλαβαίνει ο άλλο. Απλά και κάτι πιο απλό δεν έχουμε θέμα. Α, ωραία. Ναι, γιατί το είχαμε λίγο απορία και θέλαμε να το αποσαφηνίσουμε το πώς θέλαμε να είναι το τελικό. Γι' αυτό. Ωραία. Νομίζω ότι από αυτά που θέλαμε να μας πείτε, νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο. Ωραία. Ναι. Παραδοχές κάποιες τις είπαμε, εντάξει, έχουμε και τις επόμενες μέρες. Μην τρώμε και πολλή ώρα. Χρειάζεστε κάτι άλλο από εμάς? Όχι, νομίζω ότι... Εντάξει, είχαμε δει και την προηγούμενη φορά και υλοποίηση, οπότε... Ωραία. Οπότε τώρα, νομίζω, έχουμε κάποιον άλλον ο οποίος δεν έχει μιλήσει. Νομίζω όχι. Είναι κάποιος άλλος που δεν έχει μιλήσει. Η ομάδα, τέλος πάντων. Ωραία. Πρώτε. Στο λίγο χρόνο που έχουμε να κάνουμε μια γρήγορη εισαγωγή στο Ίστιο. Λέτε, είστε κουρασμένοι. Πού το θυμηθήκατε αυτό? Το είχα σημειώσει την προηγούμενη φορά και λέω... Εντάξει, μια πολύ γρήγορη, δεν θα σας κουράσω. Κάποιοι μου είχατε πει ότι το δουλεύατε, η τελευταία ομάδα που μιλήσαμε τώρα. Κάποιος... Ναι. Α, μπράβο, καλά θυμάμαι. Έχετε καμία πρόοδο? Α, δουλεύετε καιρό. Okay. Ναι. Ουσιαστικά είχαμε ξεκινήσει πριν 6 μήνες που ανέλαβα το project. Το κίνησα πάνω σε μέκρο και οι τεστ. Δηλαδή, άμα θέλουμε, νομίζω μπορώ να σας δείξω και εφαρμογή το Booking Application να τρέχει. Ωραία, έχω και εγώ μια demo τοπικά. Μπορώ να το δείξω και εσείς. Ωραία. Οπότε, προφανώς, αν έχεις κάποια... Πραγματάκι που θες να συμπληρώσεις, αυτό που λέω, το μπορείς να πάρεις. Ναι, εννοείται. Ωραία. Okay. Λοιπόν, τι είναι τα services μέσα τώρα. Σκεφτείτε ότι θέλουμε να έχουμε έναν τρόπο, το λέω πολύ απλά και τεχνικά, για να βλέπουμε πάνω κάτω τι γίνεται στο cluster μας που τρέχουμε τα microservices, να βλέπουμε ποιο μιλάει με ποιο, να έχουμε κάποιο είδους κανόνες στην επικοινωνία τους αυτή και να μπορούμε να αναλύσουμε κάποια requests τα οποία περιλαμβάνουν κάποιο communication μεταξύ πολλών components. Αν κάτι πάει στραβά, να ξέρουμε σε ποιο σημείο τι έχει σκάσει, πόση ώρα παίρνει όταν μιλάνε αυτά μεταξύ τους, πόση ώρα κάνουν το response time και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν θα ήταν πολύ έτσι ενδιαφέρον να έχουμε κάποια εργαλεία για να μπορέσουμε να τα βλέπουμε. Οπότε η λογική εδώ πέρα είναι ενώ όταν έχω microservices και τα έχω ένα microservice το οποίο καλεί ένα άλλο. Okay, ωραία. Το service μέσα στην ουσία είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο το οποίο αντί να μιλάει ένα microservice με ένα άλλο, μιλάει μέσω proxy. Σαν έννοια, η λέξη proxy φαντάζομαι ότι την έχετε ακούσει αρκετές φορές. Είναι ένας, ας το πούμε, αντιπρόσωπος. Υλοποιήσεις τώρα για service μέσα υπάρχουν διάφορες. Οι πιο δημοφιλές είναι αυτοί που θα δούμε. Υπάρχει το LinkedIn. Υπάρχει μια υλοποίηση της Amazon που λέγεται AppMess, μια υλοποίηση που λέγεται Consul και διάφορα άλλα. Θα δείχνω εδώ πέρα έτσι, συνοπτικά τα πιο δημοφιλή, ίσως να υπάρχουν και άλλα και να μην τα έχω συμβάλει εδώ στη λίστα. Αυτά είναι τα πιο δημοφιλή. Το πιο δημοφιλές είναι το Istio, το οποίο παίζει και στο Kubernetes. Τώρα, να ρωτήσει κάποιος τι είναι το Istio, στην ουσία δεν είναι κάτι αυτόνομο, είναι μια ομπρέλα από διάφορα άλλα components τα οποία τρέχουν από κάτω. Και κάποια χαρακτηριστικά του είναι ότι θέλουμε να έχουμε έλεγχο πάνω στις συνδέσεις μεταξύ των pods. Το λέω έτσι πολύ απλά. Οπότε μπορούμε να βλέπουμε όλη την κίνηση μεταξύ των microservices και την εισερχόμενη βέβαια σε αυτά. Και το πιο ενδιαφέρον από όλα αυτά είναι ότι αν θέλουμε αυτό να το αξιοποιήσουμε σε ένα ήδη υπάρχον cluster, δεν χρειάζεται να πειράξουμε το κώδικα των microservices που τρέχουμε εκεί. Γιατί τι κάνουνε, πώς δουλεύει αυτό το συστηματάκι, πάει και κάνει inject σε κάποια namespaces, χρησιμοποιώντας labels. Για το σκοπό αυτό, νομίζω ότι είναι καλύτερα να δούμε κάποια διαγράμματα που έχει φτιάξει. Φαίνεται η οθόνη, εδώ.
Σκεφτείτε. Ναι, μια χαρά είναι. Σκεφτείτε ότι έχουμε κάποια μακουτσέρις, τα οποία τρέχουν σε κάποια πόλεις. Και έχουμε μέσα ένα πόντ, έχουμε ένα container, το οποίο σκεφτείτε ότι είναι το Fast API που είχαμε και χρειάζεται να μιλήσει με την Postgres. Οπότε στην παρούσα φάση τι κάνουμε, το container α μιλάει το container β. Απευθείας. Ωραία. Αν πάμε και βάλουμε λίγο τη λογική του service mesh, αυτό που κάνει είναι ότι αντί να μιλάει το container α με το container β, μιλάει μέσω ενός, μέσω του service mesh που λέμε, να δούμε πώς υλοποιείται, και μέσα εδώ μπορούμε να βάλουμε μια λογική. Μια λογική η οποία μπορεί να είναι η εξής. Αν το άλλο container έχει πέσει και δεν απαντήσει σε 3 δευτερόλεπτα, κάνει απευθείας reply με ένα 500 error, για παράδειγμα. Ή χρησιμοποιεί σε κάποιο άλλο. Άρα, στο service mesh, ο λόγος που αντί να μιλήσουν αυτά μεταξύ τους, μιλάνε μέσω proxy, είναι γιατί εμείς πάμε και βάζουμε κάποια λογική σε αυτό το proxy. Που έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Τώρα, αυτό είναι μια γενική ιδέα το πώς είναι το service mesh. Στη πράξη, το Istio, τι κάνει. Αυτό που λέγαμε με το injecting. Πάει και βάζει μέσα σε κάθε ένα pod ένα δικό του container που είναι ο proxy. Άρα, ενώ το container αυτό, όταν θέλει να μιλήσει με το container αυτό, κανονικά μιλάει κανένα απευθείας, στην πράξη τώρα, νομίζει ότι αυτό το α μιλάει με το β, αλλά μιλάει μέσω του προσώπου. Αυτό δεν το καταλαβαίνει καν, δεν το νοιάζει καν. Άρα, ο proxy εδώ πέρα, ο οποίος είπαμε μπαίνει, είναι το inject μέσα σε κάθε ένα pod, χωρίς εμείς να γράψουμε κώδικα, απλά το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να πάμε να βάλουμε ένα label στο συγκεκριμένο namespace που τρέχουν τα microservices. Αυτόματα πηγαίνουν και δημιουργούνται αυτά τα έξτρα containers μέσα στα ήδη υπάρχοντα pods και αναλαμβάνουν τον έλεγχο. Και εδώ τώρα εμείς μπορούμε να πάμε να βάλουμε κάποια λογική, κάποιους κανόνες. Αυτό είναι η πρώτη εικόνα. Η δεύτερη, πιο ολοκληρωμένη, είναι ότι πώς εγώ θα μπορώ να ξέρω κάθε φορά ποιο είναι το response time και ούτω καθεξής, πώς θα παρακολουθώ όλα αυτά. Δεν αρκεί μόνο να βάλουμε ένα pod μέσα σε κάθε ένα microservice, ένα container μέσα σε κάθε ένα pod που τρέχει το microservice. Υπάρχουν και κάποια έξτρα pods που τρέχουν, τα οποία είναι υπεύθυνα για κάποιες λειτουργίες. Ένα από αυτά είναι το Istio telemetry, ένα άλλο είναι το Istio pilot και ούτω καθεξής και το tracing. Αυτά εδώ μαζεύουν πληροφορίες από τα proxies που τρέχουν μέσα σε κάθε ένα microservice και έτσι μπορούμε να παρακολουθούμε το τι ακριβώς γίνεται. Αν επανέλθουμε λίγο στην παρουσίαση που έχω εδώ. Το βλέπουμε αυτό με μια έτσι, πανεμφερή εικόνα, ένα service α, μιλάει με ένα service β μέσω του proxy. Και τώρα, βέβαια, για αυτό για να δουλέψει, θα πρέπει να κάνουμε deploy το Istio μέσα στο cluster μας. Το Metro Kubernetes, το Minikube και κάποιες άλλες υλοποιήσεις έχουν έτοιμα add-ons, τα οποία θα κάνεις enable και σου σηκώνουν αυτά τα pods. Άρα σκεφτείτε ότι το Istio πρέπει να τρέξει κάποια pods σε ένα δικό του namespace και από εκεί και μετά εσύ ορίζεις σε ποιο namespace τρέχουν ή σε ποια namespace τρέχουν τα microservices και βάζεις ένα ειδικό label και αυτός πάει και σηκώνει, όπως είπαμε, το extra container μέσα εδώ. Τώρα, κάποια extra pod που τρέχει το Istio έχουν να κάνουν τα proxy αυτά εδώ πέρα, τα proxy containers που τρέχουν, όπως είπαμε, τα οποία τα φτιάχνει το Istio, από κάτω, συμβούν ένα άλλο component που λέγεται Envoy. Θέλετε, μπορείτε να το βρείτε. Το οποίο είναι ένα proxy component αυτό εδώ. Είναι ένα project ολόκληρο, δηλαδή ένα open source project, το οποίο κάνει τη δουλειά ενός proxy, αλλά έχει κάποια extra features. Θα μου πει κάποιος proxy δεν κάνει και ένα Nginx server, ας πούμε, ένα web server. Κάνει, αλλά εδώ πέρα μπορώ να βάλω και extra πράγματα και μπορώ να βάλω και κανόνες. Άρα λοιπόν, τι κάνει το Istio. Αντί να εσύ να πας να κάνεις υλοποίηση του Envoy μόνο σου μέσα στο cluster ή σε κάποια άλλη υλοποίηση, σου έχει αυτοματοποιήσει αυτή τη διαδικασία και δεν χρειάζεται να φτιάξεις specific configuration αρχεία για το Envoy, αλλά να γράψεις YAML αρχεία για το cluster σου και αυτό μετά πάει και το μετασχηματίζει με τα δικά του pod σε κάτι που καταλαβαίνει αυτό το Envoy, που είναι ένα άλλο project. Οπότε υπάρχουν κάποια pods που κάνουν αυτό το μετασχηματισμό από τη μία κατεύθυνση και την άλλη. Και επίσης υπάρχουν και κάποια pods που διαχειρίζονται τα TLS certificates. Γιατί μπορείς να βάλεις SSL επικοινωνία για οποιαδήποτε επικοινωνία μέσα στο cluster, αν θες το κάνεις πιο ασφαλές αυτό.
Οπότε αυτά τα βοηθητικά pods κάνουν αυτές τις δουλειές. Τώρα πολύ συνοπτικά όλο αυτό. Αν θέλετε να δείτε ένα απλό παραδειγματάκι, στο κείμενο που το έχω αυτά, το Istio έχει ένα διαχειριστικό εργαλείο που λέγεται Kiali. Αυτό το κάνει με το που κάνει install στο cluster στο Istio, το έχει αυτόματα. Αυτό πάει και διαβάζει για τα namespace που έχει. Είναι ένα real time το παραδιάγραμμα που δείχνει τα components, τα services και ποια επικοινωνούν μεταξύ του. Είναι real time και μπορεί να φιλτράρει, να σου δείξει την κίνηση τα τελευταία 5 λεπτά, α πούμε. Για κάθε μια επικοινωνία μεταξύ components ή component με service, μπορεί να βλέπει τα HTTP requests, αν είναι HTTP επικοινωνία ή TCP επικοινωνία, ποια έχουν επιτύχει, ποια έχουν αποτύχει και ούτω καθεξής. Μια πολύ έτσι συνοπτική ματιά του cluster σου, πολύ χρήσιμο. Ξαναλέω, αυτό είναι real time. Μπορεί κάποια κομμάτια τα οποία δεν επικοινωνούν σήμερα να μην εμφανίζονται. Εδώ εμφανίζονται μόνο αυτά που επικοινωνούμε. Σου δείχνει ένα health των microservices, αν είναι OK. Και εδώ έχει και κάποια metrics, βλέπετε εδώ πέρα, διάφορα στατιστικά. Ένα πολύ ενδιαφέρον πραγματάκι που έχει είναι αυτό το εργαλείο, το οποίο λέγεται Jagger, το οποίο σου δείχνει, είναι, αυτό λέγεται distributed tracing το εργαλείο, το οποίο τι κάνει. Μπορεί να σου δείξει και κάθε ένα service τι έχει, κάθε ένα request που έχει γίνει, βλέπετε εδώ πέρα, και μπορείς να πας και να αναλύσεις το κάθε ένα request, να δεις από ποια requests αποτελείται, ποια components στην ουσία μιλήσαν μεταξύ τους, πόσο χρόνο έκανε το καθένα από αυτά να μιλήσει με το άλλο, τι response πήρε και ούτω καθεξής. Οπότε έχεις έναν τρόπο, και βλέπετε εδώ πέρα σου βγάζει ένα διάγραμμα και το response time. Αν πας σε ένα request το οποίο έχει αργήσει αρκετά, εδώ 30%, μπορείς να πας πάνω και να αναλύσεις και να καταλάβεις ποιο component είχε τη μεγαλύτερη καθυστέρηση σε όλο το request. Γιατί αυτό το request για να ολοκληρωθεί σήμερα ότι μιλήσαν κάποια άλλα services από κάτω μεταξύ τους. Οπότε σου αναλύει όλη αυτή την κίνηση και μπορείς να δεις, να κάνεις debug στην ουσία στην εφαρμογή σου. Και αυτά βέβαια συγκεντρώνουν real time πληροφορία και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο. Τώρα, η πραγματική αυτή εφαρμογή, αυτό το demo που έχω βάλει εδώ πέρα, είναι ένα fleet management σύστημα που δείχνει κάποιους οδηγούς που τρέχουν και καλά κάποια φορτηγά και δείχνει τα time που βρίσκονται και πώς μετακινούνται. Και αυτό αποτελείται από 5-6 microservices, τα οποία, δηλαδή αυτή είναι η εφαρμογή πραγματική που τρέχει, ένα demo. Και εδώ είναι αυτά που σου παρέχει το Istio για αυτή την εφαρμογή, που σου δείχνει την επικοινωνία των microservices, ποιο μιλάει με ποιο και τι έχει γίνει εδώ πέρα. Μπορείς εδώ να πας και να δεις, ας πούμε, τι έχει γίνει τελευταία μέρα. Κάτσε, εδώ δεν τρέχω τόσο πολύ, το έχω τρέξει λίγο. Βλέπετε εδώ πέρα έχει κάτι κόκκινα, που σημαίνει ότι εδώ πέρα σκάσανε κάποια... όχι, δεν μπορείς εδώ να πάει στατιστικά, αυτό μας λέει. Αλλά μπορεί να δει κάποιο και κάποια request τα οποία έχουν αποτύχει. Να βλέπεις το health του καθενός. Και επίσης υπάρχουν και άλλα εργαλεία που μπορούν πάνω εδώ πέρα, όπως είναι το Prometheus, αν το έχετε ακουστά, το οποίο σου βγάζει κάποια μέτρηση για τα microservices και μπορεί να κάνει και alerting. Δηλαδή, αν δεις ότι κάποιο microservice δεν απαντάει σε κάποιο χρόνο, να σου σκάσει ένα alert που να είναι ένα mail, ένα μήνυμα στο mail, ένα μήνυμα στο Slack, ένα τέλος πάντων εργαλείο το οποίο συμβίζει για να παρακολουθήσετε το cluster σου. Πολύ συνοπτικά, έτσι, είδαμε αυτά εδώ. Απλά το ξέρετε σαν λογισμικό, είναι αρκετά δημοφιλές. Μπορεί κάποιος να το βάλει απλά μόνο για monitoring, χωρίς να βάλει κανόνες. Δεν έχουμε δει τώρα πράγματα για κανόνες, ούτε και εγώ ακόμα έχω ασχοληθεί σοβαρά με αυτό. Είναι από τα επόμενα πράγματα που έχουμε να κάνουμε. Τώρα, αν κάποιος έχει περισσότερη εμπειρία σε αυτό, μπορεί να μας πει. Αλλά πολύ γρήγορα μπορεί να το κάνει install και να δει τι γίνεται με τα microservices του σε επίπεδο παρακολούθησης και επίπεδο health check. Από εκεί και μετά μπορεί να πάει και να γράψει τους δικούς του κανόνες. Υπάρχουν κάποιες ειδικές οντότητες που λέγονται visual services στο Istio, που εκεί μπορεί να πάει να ορίσει κάποιους κανόνες, όπως είπαμε, λειτουργίας για το cluster. Είναι ένα ωραίο εργαλείο, το οποίο μας βοηθάει αρκετά. Τώρα,
Αν θέλετε εσείς που έχετε εμπειρία σε αυτό να μας δείξετε κάποιο άλλο συστηματάκι και να πείτε κάποιο παραπάνω, πολύ ευχαριστώ. Δεν έχω κάποιο σύστημα αυτή τη στιγμή που να έχει κάποιο network policy εφαρμοσμένο ανοιχτό, για να μην σας καθυστερήσω. Κάποια σχόλια σημαντικά ίσως που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά είναι ότι το τελευταίο version του Istio έρχεται με τον Jagger το και άλλοι, τον Grafana και όλα αυτά ενεργοποιημένα και όλα μέσα. Ενώ στις προηγούμενες, ακόμα και το Σεπτέμβριο που το είχα βάλει, έπρεπε να τα κατεβάσει και να τα περάσει ένα-ένα. Το οποίο είχε πολύ θέμα με τα resources, δηλαδή γι' αυτό καθυστέρησα και εγώ να το βάλω. Έχουνε, επειδή το είδα και εγώ αυτό λίγο, από την έκδοση 1.5 και μετά έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα και έχουν μειώσει και τα πόντους. Δηλαδή τώρα ναι, το έχουν πάει τρία ή πέντε, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, ενώ πριν ήταν πάρα πολλά και το έχουν κάνει πολύ clean. Είδε, έχει γίνει λουκούμι που λένε, μπορείς να το χειριστεί. Αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε στο Micro Kubernetes, αυτό που είδα εγώ που το έκανα enable, χρησιμοποιεί την έκδοση 1.3, που είναι αρκετά παλιά. Ενώ τώρα η έκδοση είναι 1.6. Γενικότερα είναι τεχνολογία που αλλάζει αρκετά γρήγορα. Δηλαδή, από έκδοση σε έκδοση έχει αρκετές αλλαγές όπως... Πάντως, νομίζω αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το 1.6, γιατί το έβαλα πριν 2-3 μέρες κι εγώ, πριν λίγες το έβαλα στο Micro Kubernetes και είχε την τελευταία. Το έκανες enable το add-on που έχει ή το έκανες install κανονικά? Το έβαλα με all-in version, οπότε τα έχει όλα μέσα, αλλά... Άρα δεν έκανες enable το add-on που έχει το έτοιμο του Micro Kubernetes? Μόνο με την εντολή του enable, απλά στο ενεργοποιεί... Δηλαδή έρχεται κατευθείαν αυτό το enable μόνο στο Micro Kubernetes, σου τα ενεργοποιεί κατευθείαν σαν default όλα. Ναι. Εγώ το είχα κάνει πριν από λίγες μέρες, πριν από 2 εβδομάδες και μου είχε βγάλει την έκδοση 1.3. Ίσως να έχω παλιότερη έκδοση εγώ στο VM που είχα πει κανότητα. Και μου είχε κάνει εντύπωση γιατί ήταν αρκετά πίσω. Ωραία. Και κάτι άλλο είναι ότι πολύ ωραία πράγματα που φτάνει στο σαν layer, φτάνει στο service layer 7, ας πούμε, το όταν κάνει Istio network policy σε σχέση με Kubernetes που φτάνει μέχρι το network επίπεδο, που είναι το layer 3-4. Οπότε έχεις καλύτερο overview για τις εφαρμογές σου όταν εφαρμόζεις network policies. Και χρησιμοποιείται σε επίπεδο pod, ας πούμε, το Istio, ενώ στα Kubernetes χρησιμοποιείται σε επίπεδο node, που βελτιώνει πολύ λίγο τη διαδικασία από ό,τι έχω παρατηρήσει. Μάλιστα, το είχα κάνει πρόταση και στη χαρά τώρα για αστείο το πω, δεν θα το κάνω. Μην τρομάξει και ο κόσμος. Είχα πει να το βάλω στην εργασία που άποψε ότι και καλά, επειδή θέλαμε να βγάλουμε στο sequence κάποια συγκεκριμένα timing, να δούμε πόσο ακριβώς χρόνο παίρνουν κάποιες services να εκτελεστούν, τύπου από τη στιγμή που κάνει generate ένα κωδικό ή όταν πατάει το sign in, ας πούμε, πόσο response θέλει για να ανοίξει επόμενη σελίδα και κάτι τέτοια. Ή να, αυτό που έχω πει, ότι κάνουμε block κάποια IP πριν στο διάγραμμα, ότι όντως να μπορεί να γίνει, ότι το παρακολουθούμε, παρατηρούμε, ας πούμε, κάποιο intrusion και εφαρμόζουμε κάποιο Istio network policy για να κόψουμε αυτή την κίνηση. Αλλά είπαμε να το αφήσουμε, να μην το τραβήξουμε. Νομίζω ότι είχε αρκετά εξειδικευμένα τα πλαίσια της εργασίας. Θα πήγαινε για την διπλωματική εργασία. Οπότε, όσοι ασχοληθείτε σοβαρά με το Kubernetes και σιγά-σιγά από αυτά την εμπειρία, νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό προτεκτάκι που μπορείτε να το δείτε και αρχή έτσι να πειραματιστείτε με σκοπό κάποια στιγμή να το χρησιμοποιήσετε και σε production εργαλεία, γιατί πραγματικά βοηθάει αρκετά το να έχει μια εποπτεία του συστήματος. Και με τα συνοδευτικά εργαλεία, όπως είναι το Grafana και το Prometheus και όλα αυτά, δηλαδή έχεις ένα ολοκληρωμένο σύστημα που έχεις και alerting και logging και οτιδήποτε. Για λόγια μου δεν θυμάμαι, είχαμε πει κάτι, είχαμε αναφέρει κάτι. Κάπου έχω κάποια link στις σημειώσεις που σας είχα δώσει. Το Elasticsearch το έχετε ακουστά κάποιοι, σωστά? Ναι, εγώ. Είναι κάποια εργαλεία τα οποία μας βοηθάνε για να κάνουμε queries και να πάρουμε στοιχεία από τα logs. Το Micro Kubernetes έχει ένα add-on που το λέει EFK. Το EFK σημαίνει Elasticsearch, FluentD και Kibana. Είναι τρία εργαλεία τα οποία συνδυάζουν μεταξύ τους για να παίρνουμε τα logs από το cluster. Τι κάνουν αυτά τα εργαλεία στους? Παίρνουν τα logs τα οποία τα ρίχνουν στο standard output του code, τα μαζεύουν, γιατί αλλιώς τα logs θα έχεις χάσει, έτσι. Αν το code πέσει και τα γράφεις σε αρχείο, πάπαλα. Τα μαζεύουν, βάζουν με τα δεδομένα πάνω στα logs, οπότε έχεις πληροφορία
από ποιο πόντε έγινε και το καθεξής. Οπότε ξέρεις πού έχει δημιουργηθεί ένα θέμα και το γραφάνο σου βάζει ένα dashboard με διάφορα στατιστικά για το cluster σου και τα οτιδήποτε. Και το Kibana είναι για να κάνεις query τα logs, παράδειγμα. Δηλαδή θες να του πεις, φέρε μου, διαπίσω ότι υπήρχε ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, μια ημερομηνία, του λες φέρε μου τα logs από τότε μέχρι τότε, και να περιορίσεις και να δεις ακριβώς τι έχει γίνει στο σύστημά σου, να φτάσεις στην πληροφορία που θες. Γιατί αλλιώς, πώς θα βρεις δομημένη την πληροφορία για να καταλάβεις, να κάνεις την bank στην εφαρμογή σου. Είναι χάος. Και επίσης δεν ξέρεις αν έχεις τα logs ή όχι. Οπότε είναι κάποια έξτρα πραγματάκια τα οποία είναι αρκετά χρήσιμα. Και τελευταίο, και τελειώνω από εδώ, αν θες να αυτοματοποιήσεις τη διαδικασία του installation του Kubernetes project που έχεις κάνει, υπάρχει ένα πακετάκι που λέγεται, ένα λογισμικό που λέγεται Helm, το οποίο είναι στην ουσία package management σύστημα για Kubernetes. Δηλαδή τι κάνεις, φτιάχνεις κάποια template αρχεία που είναι μέσα το deployment, τα services, τα config maps και ούτω καθεξής, και φτιάχνεις ένα αρχείο που περνάς μέσα τις τιμές και όταν πας και το κάνεις install, πάει αυτό, το βρίσκει από ένα repository, πώς κάνουμε npm install, πώς κάνουμε pip install, κάτι αντίστοιχο φανταστείτε το, πάει και τραβάει τα templates, κάνει override τις τιμές που εισβάλλει σε ένα αρχείο με τα μεταβλητές εσύ και στην ουσία σου στείλει την εφαρμογή σου κατευθείαν πάνω στο cluster, μιας και την έχεις σε κάποιο αποθετήριο αυτό που μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση. Ελπίζω να μην σας κούρασε τόσο πολύ. Αυτά σαν links τα έχω τα εργαλειάκια στις σημειώσεις που είχαμε ή στις διαφάνειες που είχαμε, δηλαδή υπάρχουν ήδη στις σημειώσεις αυτά. Όποιος θέλει μπορεί περαιτέρω να τα δει με την ησυχία του. Προφανώς δεν τα ζητάμε αυτά, θα θέσει τις εργασίες έτσι που τους ζητάμε. Κάποιος που έχει δουλέψει σε κάποια από αυτά, θα μας πει κάτι. Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να τα ξέρετε. Ας απλά να τα έχετε ακούσει ότι υπάρχουν και σιγά σιγά καθώς θα προχωράτε στις συγκεκριμένες τεχνολογίες, ίσως να ανατρέξετε κάποια στιγμή στις σημειώσεις και να βρείτε κάτι χρήσιμο. Μπορεί με αυτό δεν να έχουμε αλλάξει αρκετά πράγματα, αλλά τουλάχιστον είναι σημαντικό να έχετε ακούσει ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία. Όσοι δεν τα έχετε ακούσει, πιστεύω ότι θα βοηθήσουν αρκετά στην μετέπειτα πορεία. Λοιπόν, αυτά από μένα. Κάποια ερώτηση που θέλετε να κάνετε? Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Όλα αυτά, μας είπατε, ναι, okay, είναι καλά, αλλά... Είναι συνοδευτικά εργαλεία, κάποια δεν είναι για Kubernetes, είναι και ναι, γενικότερα. Προφανώς, απλά... Τι ομάδες, ας πούμε, χρειάζονται για να τρέξουν όλα αυτά, γιατί εδώ αυτά τα πράγματα, ας πούμε... Προφανώς δεν τα κάνει ένα άτομο όλα, έτσι. Ναι, προφανώς. Απλά λέω και άμα έχεις μια μικρή ομάδα με 2-3 developers, νομίζω ότι είναι απίθανο. Νομίζω ότι θα βγάλει... ότι είναι απίθανο να τα κάνεις αυτά. Δηλαδή, όχι να κάνεις... Ναι. Απλά ναι, αλλά δεν είναι, εξαρτάται τα deliverables. Εντάξει, άμα κάνεις και test driven, ας πούμε, και που είπατε πριν, και clustering και τα λοιπά, εντάξει, νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ καιρό, ας πούμε. Πρέπει να έχεις ένα σοβαρό development team, okay. 5-10 άτομα, και να έχεις χωρίσει κάπως τις αρμοδιότητες, κάποιοι να ασχολούνται με το monitoring, κάποιοι να ασχολούνται με τα security, κάποιοι να ασχολούνται με το CI/CD. Δηλαδή, αυτό, δηλαδή θες να έχεις, σαν να έχεις τμήμα... Έτσι θα πρέπει να δουλεύει. Καλά, εννοείται. Απλά χρειάζεται ένα τμήμα DevOps, ας πούμε, να ασχολείται μόνο με αυτό όλη τη μέρα. Σωστά. Γιατί δεν βλέπω και είναι η βασική δουλειά του, DevOps αυτό. Ναι, οκ. Okay. Τώρα, στις δύο περιπτώσεις... Απλά σε ρωτά, επειδή μας είπατε ότι ασχολήσετε και με project και μόνος σας και τα λοιπά, απλά γι' αυτό σας ρώτησα. Γιατί... όχι μόνο μόνος μου, είμαι και σε startup. Ναι, άλλους, αυτό, οπότε, ναι. Όταν εννοούσα μόνος, εννοώ προσωπικά, ναι. εκτός της σχολής. Ναι, γι' αυτό σας ρώτησα. Απλά, ναι, μου φαίνεται... Ναι. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα σε τι εταιρείες. Εγώ, ας πούμε, εκεί που δουλεύω, νομίζω ότι... δεν θα μπορούσα εγώ, ας πούμε, να το κάνω, ας πούμε, τώρα, αυτή τη στιγμή, όταν... Ναι. Χρειάζεται... Καταρχάς, χρειάζεται χρόνο να εξοικειωθεί κάποιος με αυτά, να πειραματιστεί, που είναι πολύ σημαντικό. Και ναι, σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές δουλειές, δεν έχεις αυτό το χρόνο, γιατί πρέπει να τρέξεις να δώσεις άλλα παραδοτέα. Ναι, εννοείται. Και συνήθως δεν έχεις ένα project, έχεις 5-6. Σωστά. Οπότε, σωστά. Ναι. Ίσως σε μια εταιρεία που είναι λίγο. Τώρα σε startup είναι λίγο δύσκολο. Εκεί μπορεί να τα δει λίγο γρήγορα. Σε startup μου φαίνεται λίγο πιο εύκολο. Θα τα διαχειριστούμε.
Αν θες αυτά να τα δεις, πιθανότατα θα τα δεις ίσως μια εταιρεία πιο μεσαία ή πιο μεγάλη που έχει αρκετά μεγάλο developer team, το οποίο έχει ομάδες, η οποία κάθε ομάδα κάνει συγκεκριμένη δουλειά. Βασικά αυτό που είπατε. Αλλά νομίζω ότι περισσότερα. Να υπάρχουν ομάδες, αν δεν υπάρχουν ομάδες, δεν γίνεται. Σύμφωνοι, πρέπει να υπάρχουν ομάδες. Αλλά τι κάνει ο καθένας ατομικά τώρα. Θες ότι δεν είσαι σε μια εταιρεία που έχει ομάδες, δεν δηλαδή. Νομίζω ότι αυτό που μπορεί να κάνει είναι μόνος του να ξεκινήσει να ξέρει την ύπαρξη κάποιου εργαλείου και αναλόγω τα project που έχει, να επιλέξει το κατάλληλο εργαλείο, να πειραματιστεί λίγο με αυτό. Προφανώς δεν μπορεί να κάνει όλα, πρέπει να εστιάσει σε κάτι. Έτσι. Και σιγά σιγά να εξοικειώνεται και να τα χρησιμοποιεί και να ενσωματώνει και καινούργια. Τώρα, εντάξει, ναι, δεν γίνεται να τα κάνουμε με τη μία όλα, προφανώς και δεν γίνεται. Okay. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα σε όλα αυτά. Και να ρωτήσω κάτι άλλο για το project τώρα, γιατί είδα και τα τελευταία ομάδα, ας πούμε, που είχε κάνει κάποια πράγματα αρκετά, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, εσείς για να είστε ευχαριστημένους, για να καταλάβω γιατί από τα διαγράμματα, γιατί εγώ δεν πάρα πολλά, ας πούμε, και εντάξει, προσωπικά και εμείς σαν ομάδα δεν έχουμε χρησιμοποιήσει κάτι τέτοιο, ούτε εγώ, ούτε τα άλλα δύο παιδιά. Εγώ, άμα να εκφράσω τη δικιά μου άποψη. Ναι, λίγο, ρωτάω λίγο τη δικιά σου άποψη. Ας πούμε, πώς θα αισθάνεσαι ευχαριστημένος, σαν να λέμε άριστο, ας πούμε. Να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Εγώ θα είμαι ικανοποιημένος. Γιατί εγώ ξεμπερδεύτηκα λίγο. Αν κάποιος έχει κατανοήσει σε αρκετά καλά το σκοπό, ας πούμε, των διαγραμμάτων που κάνει, ας πούμε, και τα έχει αξιοποιήσει κατάλληλα. Δεν θέλω τόσο, δεν με νοιάζει πολύ να έχει βάλει αρκετά πράγματα μέσα, όσο το να έχει κατανοήσει το σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν. Οπότε να έχει αποτυπώσει τις λειτουργίες, να έχει αποτυπώσει τους χρήστες, να έχει αποτυπώσει τα βήματα για να ολοκληρωθεί μια λειτουργία, να έχει φτιάξει ένα σωστό class diagram που να έχει νόημα, να έχει σκεφτεί λίγο σωστά πόσα microservices θα κάνει και πόσα αυτά θα μιλάνε μεταξύ τους. Και από εκεί πέρα να δείξει ένα-δύο σενάρια χρήση αξιοπρεπή. Να δείξει ένα σύστημα το οποίο να κάνει λογική, να κάνει μια. Να κλείσει ένα ραντεβού και να το δείξει αυτό πώς δουλεύει. Αυτό δηλαδή. Και βέβαια για να δουλέψει αυτό σημαίνει ότι έχει κατανοήσει πώς το κάνει deploy. Πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Να φτιάξει τα αρχεία ρυθμίζων για να το κάνει deploy πάνω, να έχει συνηθίσει στο cluster, να έχει σου πει τα εργαλεία που έχουμε δει. Είδαμε αρκετά πράγματα στο δωμάτιο, έτσι. Okay. Σε λίγο χρόνο έχω βάλει αρκετά πράγματα. Οι περισσότεροι πιθανότατα δεν τα είχατε ξαναδεί. Δηλαδή, είδαμε και το Docker, είδαμε και το FastAPI, είδαμε και το πώς κάνουν deploy σε Kubernetes, είδαμε και λίγο το Docker Compose. Προσπάθησα και έβαλα αρκετά πράγματα, αλλά αυτό που με νοιάζει είναι πιο πολύ τα ερεθίσματα σε αυτές τις τεχνολογίες πιο πολύ, να τα ξέρετε, όσοι δεν τα έχετε ακούσει ή όσοι έχετε ακούσει, ίσως να ανατρέξετε σε κάποια advanced θέματα για αυτά που έχετε δει. Και το πώς θα πάρω μια εφαρμογή που είτε την έχω από πριν, η οποία δεν ήταν θέμα, είναι τη λογική του μακροσέρευσης, πώς θα τη μετασχηματίσω, πολύ σημαντικό, να καταλάβω λίγο ότι δεν πρέπει να έχω configuration σχήμα μέσα στον κώδικα, δεν είναι εξυπηρετεί πουθενά αυτό, δεν θα πω πουθενά. Αυτό έχει να κάνει και πριν, δηλαδή και μια απλή εφαρμογή να κάνω πώς να την κάνω deploy σε cluster. Αν δεν έχω σωστά φτιάξει το project μου, δομήσει το project μου και παραμετροποιήσει το project για να ξέρω κάθε φορά όταν πάω να το κάνω deploy για τον πελάτη Α, ότι πρέπει να έχω κάποια αρχή αριθμίσεων ή κάποιες μεταβλητές που έχουν μαζεμένες κάπου, να μπορώ εύκολα δηλαδή, να πάρω κάτι και να το κάνω deploy για πολλούς. Είναι η βασική ιδέα. Και μετά, πώς να το βάλω κάπου, τουλάχιστον να ξέρω, να παίρνω μια γρήγορα μια εικόνα, να ξέρω πώς θα διαβάσω τα logs, να ξέρω να πάρω ένα cell μέσα σε ένα pod και να εκτελέσω κάποιες βασικές εντολές. Να δω τι πάει στραβά. Να κάνω την πάρκα δηλαδή στην εφαρμογή μου. Αυτό δεν έχει γίνει. Τι μιλάω κι άλλο, νομίζω ότι. Είπα κάποια πράγματα. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Κατανοώ ότι είπαμε πολλά πράγματα. Ξαναλέω ότι το βασικό για μένα ήταν. Όχι, δεν να πάρετε τα ερεθίσματα όσοι δεν είχατε ακούσει κάποιες τεχνολογίες ή όσοι δεν είχατε ασχοληθεί. Το έχετε ακούσει, λέτε, το πάνω από τη στιγμή. Νομίζω ότι τώρα μας δόθηκε μια ευκαιρία να βάλουμε τα χέρια μας και να κάνουμε πράγματα. Προφανώς θα κάνουμε και λάθη, εννοείται, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία θα μάθουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οπότε. Όχι, ίσα-ίσα. Απλά ρωτάω, ρε παιδί μου,
που υπάρχει κάποιο, να υπάρχει κάποιο όριο. Όχι ότι προφανώς και μας άρεσαν όλα αυτά που μας είπατε, είναι δυνατόν, μας εξηγήσατε τα πάντα. Όπως το ξαναείπα, δεν τα κάνει κανονικά αυτά σε μια, σε ένα σοβαρό, μια σοβαρή εταιρεία, σε ένα σοβαρό οργανισμό, δεν τα κάνει ένας όλα. Κανονικά υπάρχουν ρόλοι. Καλό είναι να έχουμε μια γενική εικόνα του τι υπάρχει και το πώς δουλεύει. Και από εκεί και μετά, αν ξέρουμε την γενική εικόνα, μπορούμε πιο εύκολα να κάνουμε το δικό μας κομμάτι και ξέρουμε πώς δουλεύει το όλο σύστημα. Ξέροντας πώς δουλεύει το όλο σύστημα, μπορούμε να κάνουμε καλύτερο το δικό μας κομμάτι που αφορά ένα μέρος του συστήματος. Okay. Απλά το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να το τελειώσουμε και τώρα, να μας πάει για Σεπτέμβριο, ας πούμε. Δηλαδή, ό,τι περισσότερο μπορούμε. Ναι, προφανώς, γιατί... ναι. Γι' αυτό σας είπα και όλος ότι μπορείτε να κάνετε παραδοχές στο σύστημα για να μπορέσετε να το πάτε λίγο πιο γρήγορα. Ναι. Και να γλιτώσετε κάποια πράγματα, να χρησιμοποιήσετε κάποια έτοιμα ή να κάνετε κάποιες προοδοκίες και να γλιτώσετε κάποια κομμάτια στην υλοποίηση. Γιατί δεν μας νοιάζει να κάνουμε τώρα το τέλειο σύστημα, μας νοιάζει λίγο να το δούμε όλα αυτά μαζί πώς δένουμε. Ναι, και να προσπαθήσουμε να τα δούμε στην πραγματικότητα όλα αυτά που μας δείχνει τόσο και. Αν σας αγχώρει το εξής, αν τρέξετε στο σενάριο και σκάσει κάτι, δεν είναι καταστροφή αυτό. Mm-hmm. Ενώ δεν είναι ένα προτάξιο σύστημα, είναι μια εργασία σε ένα μάθημα. Οπότε δεν αγχώνεσαι τόσο πολύ με το να είναι αυτό είναι δυσκόλυκα, να μην σκάει, να μην κάνει, να μην κάνει. Το προσαρμόζουμε να είναι όσο πιο αξιοευρωπαίες γίνεται και να φάνει, να έχουμε καταλάβει πώς δουλεύει. Ναι, ναι, έπρεπε να είναι η ενεργοποίηση υλοποίηση στα UML και αυτά κανένα μήνα πριν, ώστε να έχουμε μπροστά μας. Γιατί εντάξει, έχουμε αγωθεί όλοι λόγω και των άλλων εργασιών, δεν είναι μόνο αυτό. Το καταλαβαίνω, ναι. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι. Εντάξει, άμα αφήσετε εκεί που είπατε αρχές Ιουλίου, πιστεύω να προλάβουμε, να μην μας πάει για πιο μετά. Εγώ πιστεύω ότι καλά θα είναι. Να το δούμε πώς θα πάει και στην πορεία, αφού θα μιλάμε και την εβδομάδα. Ναι, ναι. Και αυτό είναι το σημαντικό, να έχουμε τακτική επικοινωνία. Εγώ θα στείλω κάποιες οδηγίες τώρα για τι θα περιμένω από εσάς την επόμενη εβδομάδα. Και εννοείται ότι όποια ομάδα κάπου έχει ένα θέμα που την μπλοκάρει να προχωρήσει, μην περιμένετε, στείλτε mail να κανονίσουμε μια διάσκεψη. Εντάξει. Μια χαρά, ναι. Ωραία. Okay, ευχαριστώ πολύ. Και κάτι είναι ημερομηνία, πότε το είπαμε, θα μας πείτε, μας είπατε. Είπαμε ότι θα βάλω μια ενδεικτική, επειδή μου ζητήσανε από τη γραμματεία να πω μια ημερομηνία, έχω βάλει μια ενδεικτική ημερομηνία, ας πούμε, 1η Ιουλίου. Αλλά θα δούμε αν χρειαστεί να πάρουμε κάποιες μέρες ακόμα. Να πάει και λίγο παρακάτω. Ναι. Γιατί, για να έχω λίγο σε πέρυσι στο μυαλό μας. Ναι. Μπορεί να υπάρχει ένα όριο που σου λέει κάποιος, αν κάποιος να πάρει πτυχίο το καλοκαίρι, θα πρέπει προφανώς να έχει ξεπερδέψει τα μαθήματα, να έχει παρουσιάσει την διπλωματική του. Οπότε να μην περιμένουν από εμάς να βάλουμε βαθμό. Καταλαβαίνετε εννοώ. Οπότε πρέπει να δω λίγο ποια είναι τα όρια αυτά για να είμαστε καλυμμένοι. Οπότε λέμε για στιγμή. Λέμε για πρώτη λίγο και μετά βλέπουμε. Αν υπάρχει κάποιο περιθώριο για λίγες μέρες μετά, θα το εξαντλήσουμε. Εννοείται. Okay. Άρα θέλετε να μας πείτε ότι το καλοκαίρι θα παίρνουν παιδιά πτυχίο, όπως είναι η κατάσταση με τον κορονοϊό που ξανεποτρεπιάζει. Προχτές, δεν ξέρω αν το ακούσατε ή αν το είδατε. Προχτές είχαμε την πρώτη ηλεκτρονική οικονομουσία. Αλήθεια, δεν το άκουσα αυτό. Ναι. Το έχω καταγράψει κιόλας, δεν ξέρω τώρα κάποια στιγμή. Ήτανε του Φεβρουαρίου αντίστοιχα. Ήτανε, σωστά, ναι. Ήταν κάποιο αυτό να γίνει το Μάρτιο. Έγινε ένα τμήμα, έγινε προπτυχιακό με διδυακό μαζί, ήταν λίγα άτομα, σε εμάς ήταν πόσο. Ναι, όντως. Είχε ενδιαφέρον γιατί δόθηκε ο λόγος στον κάθε έναν, ο οποίος πήρε το μεταπτυχιακό του, να πει κάποια λόγια. Σε μια κανονική οικονομία αυτό δεν το έχεις. Δεν θέλω να πω ότι είναι προτιμότερο να κάνουμε την οικονομία. Προφανώς και όχι, έτσι δεν το συζητάμε. Το κλίμα που έχει σε μια κανονική οικονομία δεν συγκρίνεται με μια ηλεκτρονική. Αλλά ας το πούμε. Ένα θετικό ήταν αυτό. Μίλησε ο καθένας και είπε, περιέγραψε την εμπειρία του. Θεωρώ ότι είναι ένα ωραίο κομμάτι αυτό. Αν κάποια στιγμή αυτό ανέβει κάπου, θα σας το. Δεν ξέρω αν το επιτρέπουν ή αν παίζουν δικαιώματα προσωπικά δεδομένα και οτιδήποτε. Θα το δούμε αυτό. Αλλά αν το επιτρέπουν, μπορούμε να το ανεβάσουμε κάπου να το δείτε να πάρετε μια ιδέα πώς είναι. Εύχομαι στη δικιά σας οικονομία να γίνει από κοντά. Και ελπίζω να μην είμαστε 800 άτομα όπως είμαστε το προπτυχιακό και δεν το ευχαριστήθηκαν ούτε οι γονείς μας. Που ήμασταν όλοι πάνω στον άλλον. Δηλαδή, πραγματικά, θέλω να σας το χάσω, είχαν παράπονο πολλοί γονείς. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά την πρόοδο, είπαμε μπορείτε οποιαδήποτε μέρα στην εβδομάδα να στείλετε. Απλά βάζω το Τετάρτη βράδυ, ας πούμε, για να ξέρουμε ότι να συντονιστούμε κάπου. Και οποιοδήποτε στιγμή θέλετε να μιλήσουμε, στέλνετε και μιλάμε. Εντάξει.
Ωραία. Τώρα που λέτε για την τελική εξέταση αυτό. Είναι μια ερώτηση που λέει για την τελική εξέταση, δεν έχω καταλάβει μόνο τι εννοώ. Η παρουσίαση των εργασιών εννοείται. Θα το βάλουμε σε μια μέρα που να βολεύει όλους. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Ωραία. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Οπότε να σας καληνυχτήσω. Θα σας στείλω τις οδηγίες για να έχουμε μια εβδομαδιαία επικοινωνία και με όποιες ομάδες χρειάζεται να ξαναμιλήσουμε. Εντάξει. Εύχομαι καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση.